Βίκη. Καλημέρα, καλημέρα Θανάση. Καλημέρα Βίκη μου, καλώς ανταμωθήκαμε ξανά. Καλημέρα Θανάση, ευχαριστώ που με κάλεσες. Εγώ ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες Βίκη μου, να είσαι καλά. Πάντα να είσαι καλά, να συνεχίζεις τον αγώνα και τα λοιπά. Εντάξει, δεν χρειάζονται συστάσεις. Βίκη Χαραλάμπους είναι μπροστάρισα του αγώνα, όλοι τη γνωρίζουμε. Βίκη μου, αντιλαμβάνεσαι γιατί ήταν το κάλεσμα το σημερινό. Η κατάσταση έχει ενταθεί. Τα τεκτενόμενα των τελευταίων ημερών φέραν διάφορα συναισθήματα, αντιλαμβάνεσαι τώρα, ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Είσαι το δεξί χέρι του Αρτέμις ώρα, από την αρχή είσαι ο άνθρωπος πάνω σε όλες τις μελέτες, πάνω σε όλα τα εργαλεία, πάνω σε όλη την προσπάθεια, δεν έλειψες ούτε στιγμή από πουθενά. Είσαι το άτομο το οποίο δεν κοιμόσουνα για να ανταπεξέλθεις σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Λοιπόν, ήθελα να είσαι εδώ σήμερα, να ακούσουμε τη δική σου άποψη. Θέλουμε έτσι μια τοποθέτηση καταρχάς γύρω από όλη αυτή την ιστορία και μετά, αν έχεις και λίγο χρόνο, να κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις, να πούμε και κάποια ακόμα πραγματάκια, γιατί είμαστε όλοι σφιγμένοι, μουδιασμένοι, παγωμένοι, στενοχωρημένοι και αγωνιούμε για την εξέλιξη των πραγμάτων. Ό,τι έχεις πει, Θανάση, ισχύει και για όλους. Θλίβομαι πραγματικά, θλίβομαι με την όλη έκβαση του αγώνα, πού φτάσαμε, τι μιλήσαμε, τι κάναμε, τι πολεμήσαμε. Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι και πάλι, ενώ ξεκινήσαμε να πολεμάμε με ό,τι είχαμε για να σώσουμε αυτόν τον καταρακωμένο καράβι που το χτυπάνε οι άνεμοι από παντού, που πραγματικά έχει μείνει ένα κράτος χωρίς καραβοκύρη, μια ασπόνδυλος κοινωνία που κυβερνάται δεκαετίες τώρα από μερικές οικογένειες και είμαστε έρμειον τοκογλύφων και καταχραστών, που καταντήσαμε να είμαστε πενόμενοι, να σερνόμαστε, καταχρεωμένοι, ο κόσμος να τρώει από σκουπίδια, τα παιδιά να φεύγουν στο εξωτερικό, να μην έχουμε καμία ελπίδα, καμία ελπίδα προς το μέλλον, να μαραίνονται οι γέροι από ντροπή, οι νέοι να μην έχουν μέλλον. Και είχαμε όλοι μας να ξεκινήσαμε αυτόν τον αγώνα για να πούμε την αλήθεια από τη μία, να αφυπνιστούμε σαν συνειδήσεις, να πάρουμε πληροφορίες, να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία που από το χαρτοφυλάκιο του Αρτέμις ώρα και να δομήσουμε, να θέλετε, τη μελλοντική μας πορεία πάνω σε νέα δεδομένα τα οποία να μπορέσουν να αντέξουν στον χρόνο από τη μία και από την άλλη να φέρουν γενικά αποτελέσματα καλύτερα από αυτά που έχουμε σήμερα. Και ξαφνικά, ενώ στήσαμε με πόνο, μπορώ να πω, άλλοι διαφορετικά, άλλοι νωρίτερα, άλλοι αργότερα, ξεχύθηκε ο κόσμος στους δρόμους, εμπιστευτήκαμε ο ένας τον άλλο, ξεκινήσαμε να τοποθετούμε τις ζωές μας σε κίνδυνο, τις εργασίες μας σε κίνδυνο. Βρεθήκαμε σήμερα όλοι πραγματικά προεκπλήξεως και αντί να συνεχίσουμε να πολεμάμε σύσσωμοι αυτόν το καθεστώς, όπως καταφέραμε σιγά σιγά να χτιστούμε και με όλες τις αντιξιότητες, ξαφνικά βρεθήκαμε ο ένας με όπλα, να σηκώνει όπλο στο αμπάρι, να σκοτώσει ο ένας τον άλλο, να αντιμετωπίσουμε χειρότερες εφιάλτες από αυτούς που είχαμε υπολογίσει και πραγματικά μένουμε όλοι με πολύ πολύ μουδιασμένο το μυαλό στο τι πρέπει να κάνει κανείς για να είναι σωστός και το τι μέλλον μπορεί να προδιαγραφεί σε όλα αυτά. Εγώ θέλω να τοποθετηθώ σήμερα, θέλω να μιλήσω σε πολύ προσωπικό επίπεδο. Δεν σημαίνει τίποτα η Βίκη, είναι απλώς η δικιά μου εμπειρία μέσα από όλα αυτά που έχω βιώσει από τη μέρα που ξεκινήσαμε όλον αυτόν τον κοινό πλέον αγώνα. Δεν μεταφέρω κανενός εντολές, οδηγίες, δεν είμαι υπάλληλος, δεν είμαι κανενός υποχείριο, δεν υπηρετώ κανενός τα συμφέροντα πέραν του να φτιάξω
αυτά που εγώ πιστεύω ότι είναι σωστά για να πατήσω πάνω τους και να φτιαχτεί ένα μέλλον, έστω και μικρό λιθαράκι από μένα, σε αυτήν τη χώρα, Ελλάδα και Κύπρο από κοινού. Τελούσα και τελώ συνειδητά την οποιαδήποτε εργασία έχω κάνει μέχρι σήμερα, υπερασπίζομαι με νύχια και με δόντια τη χώρα μου, έχω όνειρα, έχω ελπίδες, όπως εξάλλου βέβαια και όλοι οι συνέλληνες, αφιερώσαμε τα καλύτερα μας χρόνια για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν αύριο όπου τέλος πάντων να χαλάσει αυτόν το καθεστώς και να ξεκινήσουμε να πηγαίνουμε σε μια άλλη πορεία. Όλο, με συγχωρείτε για τη φωνή μου, αλλά καθημερινώς όλοι μας βαλόμαστε από παντού. Όλο αυτό το σκηνικό που εξελίχθηκε και εξελίχθηκε μπροστά στα μάτια μας, αρχικώς μου έφερε σοκ. Συνέχισε μια απογοήτευση, η θλίψη, αλλά σήμερα όμως εξελίσσεται σε έναν τεράστιο θυμό και γι' αυτό αποφάσισα ότι εντάξει, θα τοποθετηθώ κι εγώ δημοσίως. Ξεκινήσαμε, όπως είπα προηγουμένως, αυτόν τον αγώνα με όλους τους συνέλληνες, χωρίς δογματισμούς, ανιδιοτέλεια. Συμπορευτήκαμε έχοντας έναν κοινό στόχο και σκοπό, να καθαρίσουμε τα κακώς κείμενα, να καθαρίσουμε τους τάβλους του αυγή, αν θέλετε, που μόλυναν κάθε υγιές κύτταρο της ζωής μας. Συνταχτήκαμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες βάσεις χρησιμοποιώντας την ύλη, αυτά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία από το χαρτοφυλάκιο του Αρτέμις Ώρα, αλλά και το πνεύμα με τη συνεχής αφύπνιση και πληροφόρηση στην οποία όλοι μεταξύ μας ξεκινήσαμε να ξεσκαλίζουμε την ιστορία μας, την γλώσσα μας, τα πιστεύω μας, τα ελληνικά, το ελληνικό αξιακό μας σύστημα, για να μπορέσουμε να φέρουμε αυτή την επιθυμητή αλλαγή στον τόπο μας, για τους εαυτούς μας από αρχή και μετά στο σύνολο για έναν καλύτερο μέλλον. Ξεκινήσαμε λίγοι και καθημερινώς πληθαίναμε με μία γεωμετρική άνοδο. Καταφέραμε σιγά σιγά, μέσα σε όλη αυτή την κοινωνιτοποίηση η οποία είχε γίνει, να ηχήσει ξανά η λέξη συνέλληνας και να νιώθουμε όλοι περήφανα. Από το βόρειο μέρος της Θράκης μέχρι το πιο νότιο της Κύπρου, αλλά και σε όλη την Ιφίλιο, αρχίσαμε να επικοινωνούμε και να ενωνόμαστε κάτω από την κυματιστή μας γαλανόλευκη σημαία και βεβαίως και την Κυπριακή, η οποία τη θεωρούμε πάντοτε ως παιδί της μεγάλης μητέρας Ελλάδας. Και νιώθαμε όλοι όμορφα περήφανα. Ενώ όλα τα υπόλοιπα δίπλα γκρεμίζονται, εργασίες, κράτος, παιδεία, υγεία κτλ. Όλοι μαζί αρχίσαμε να νιώθουμε ενωμένοι και δειλά-δειλά να έχουμε μία ελπίδα για να γεμίσουμε ξανά με όνειρα και να φτιάξουμε αυτά τα όνειρα σιγά-σιγά να γίνουν πραγματικότητα. Και κερδίζαμε και θεωρούσαμε ότι αυτό το ταξίδι προς την πολυπόθητη Ιθάκη δεν έχει μόνο το να φτάσουμε στην Ιθάκη, αλλά είναι και το ταξίδι διαμέσου του εαυτού μας και του ιστορικού μας και του μέλλοντός μας, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα κατεστημένα προς μια θετική κατεύθυνση. Και ξεχυθήκαμε στους δρόμους να μεταδώσουμε με χαρά στους συνανθρώπους μας τις δικές μας γνώσεις, να τους ενημερώσουμε για τις προοπτικές που χτίστηκαν, με όλη τη συλλογική προσπάθεια όλων των ομοψύχων στην ανωδική αυτήν πορεία. Και ξαφνικά, με έναν πολύ παράξενο, απότομο, περίεργο τρόπο, άρχισαν όλα να τεινάζονται στον αέρα, να ρίχνονται βολές από την εσωτερική μας φάλαγγα, να γίνεται επίθεση και να προκαλείται υποχρεωτικός από τη μία άμυνα και μετά αντεπίθεση, να βγαίνουν κατηγορίες, να γίνονται τοποθετήσεις που όχι μόνο δεν θυμίζουν αρετή δικαιοσύνη, που τόσον καιρό επικαλούμασταν, αλλά θυμίζει πεδίο με εχθρούς που αβυσσαλέα μάχονται μενόμενοι με ό,τι μέσο βρεθεί μπροστά τους. Βίκυ μου, εδώ τώρα μιλούμε για μεγάλη αναστάτωση. Μιλούμε για σύγχυση που έχει μουδιάσει ειδικά τους συναγωνιστές, αλλά ακόμα και αυτούς οι οποίοι δεν ήταν απάνω κατά πάνω στον αγώνα. Βιώνει ο κόσμος κάτι πάρα πολύ άσχημο αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, δηλαδή ξαφνικά νιώσαμε ότι όλα αυτά που χτίζαμε φαινομενικά, γιατί φαινομενικά εγώ θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά θα μας βγάλουν πολύ καλύτερους αύριο,
και θα μας βγάλουν πολύ πιο δυνατούς από αυτήν την κρίση, η οποία είναι και ακόμα και αυτή μια κρίση η οποία εξελίσσεται για να πάμε κάπου καλύτερα. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμερα, θα κάνουμε μια συλλογική προσπάθεια αναδρομής στο παρελθόν για να τοποθετήσουμε τα δεδομένα μας, ποια έχουμε στα χέρια μας, πιθανότητες, ευκολία, δυσκολία και αλήθειες και ψέματα. Αυτό θα το αφήσω σε εσάς. Δεν θα τοποθετηθώ εγώ να κρίνω, αλλά θα το τοποθετηθώ. Αυτό το οποίο στενοχωρεί κυρίως τον κόσμο είναι γιατί οι δύο άνδρες δεν συνεννοήθηκαν μόνοι τους σε ένα κλειστό δωμάτιο και αν τελικά δεν είχαν τον ίδιο δρόμο να ακολουθήσουν, δεν θέλαν να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, γιατί να μην χωρίσουν ειρηνικά και χωρίσαν τόσο μαλωμένοι με τέτοια βαριά λόγια ο ένας προς τον άλλο. Αυτό δεν το αντέχει ο κόσμος. Αυτό και επαυξάνω και θα σας πω τώρα λίγο, γι' αυτό θέλω να δούμε λίγο τα πράγματα πώς εξελιχθήκαν, για να μπορέσουμε ο καθένας μας να καταλάβει αυτά που πρέπει να καταλάβει, να καθαρίσει μέσα του τι βλέπει και μετά ο καθένας βέβαια σιγά σιγά θα καθαρίσει το τοπίο και θα μπορέσει να δει ποια είναι η σωστή κατεύθυνση και μπορεί και τελικώς κατευθύνσεις να γίνουν πάλι παράλληλες ή ελπίζω να μην είναι ανάποδες. Η δικιά μου η τοποθέτηση, όπως είπα και προηγουμένως, θα είναι πολύ τεχνική. Θα σταθώ στα δεδομένα και γεγονότα που έχουν γίνει τα δύο τελευταία χρόνια. Δεν θα μπω σε φιλολογία, θα κάνω τεχνικά. Γιατί τα τεχνικά, μαθηματικώς, είναι αυτά τα οποία αποδεικνύουν αλήθειες. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα έπονται. Θα ξεκινήσω λίγο ότι όλα αυτά, η όλη παράλληλη, αν θέλετε, αυτή η κινητοποίηση που ξεκίνησε από τον πρόεδρο του οργανισμού, τον Μανώλη τον Λαμπράκη, άρχισε να φαίνεται στο προσκήνιο, έτσι πιο καθαρά, όταν ανακοινώθηκε η οργάνωση, όταν έγινε προτροπή προς τις ομάδες να οργανωθούν κάτω από τις ΚΙΝΣΕΠ, για να μπορέσουν οι ευπαθείς ομάδες, αλλά και όσοι άλλοι ενδιαφέρονται και έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα, να συνεταιριστούν κάτω από την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με το όνομα ΚΙΝΣΕΠ, για να μπορέσει να υλοποιηθεί μία χρηματοδότηση και να αρχίσουν να γίνονται έργα στις κατατόπου περιοχές. Θα κάνω μία μικρή αναφορά στο τι σημαίνει κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, γιατί θα τη δείτε τώρα να την ανακοινώνει το Υπουργείο Οικονομικών, θα τη δείτε να την διαφημίζουν. Και εγώ θέλω να σας πω τα πέντε σημαντικά πράγματα που κανείς πρέπει να έχει καθαρά και με τον τόρο του. Και με τον τόρο που έγινε γύρω από τη ΚΙΝΣΕΠ, λογικό είναι να κάνουν και αυτοί κάποιες κινήσεις. Έτσι, για να παραπλανήσουν τον κόσμο. Μπορεί να είναι και ανάποδα όμως, ότι πάντοτε ήταν ο λόγος και θα σας πω τώρα γιατί. Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση είναι ένας νέος φορέας της κοινωνικής που έχει ανακοινωθεί ως κοινωνική οικονομία. Αλλά αυτόν εμφανίστηκε όχι σήμερα, εμφανίστηκε το 2011 με τον νόμο 4019. Στην ουσία είναι ένας αστικός κοινωνικός συνεταιρισμός και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Δηλαδή δεν εμφανίστηκε σήμερα που εμφανιστήκαμε εμείς να λέμε πηγαίνετε να γίνετε μέλος της ΚΙΝΣΕΠ. Υπήρχε πριν ξεκινήσουμε. Τα μέλη όμως της ΚΙΝΣΕΠ μπορούν να είναι πολίτες αλλά και νομικά πρόσωπα, δηλαδή επιχειρήσεις. Υποχρεούται αυτή η συνεταιριστική επιχείρηση, γιατί πρόκειται περί εμπορικής συνεταιριστικής επιχείρησης, μπορεί να έχει διοικητικό συμβούλιο, θα έχει υπαλλήλους και θα μπορεί να κάνει και εμπορικές δραστηριότητες. Η απόκτηση των συνεταιριστικών μερίδων πραγματοποιείται μόνο με την καταβολή μετρητών. Δηλαδή, για να γίνεις μέλος, πρέπει να βάλεις το ανάλογο σου κεφάλαιο. Είναι όπως γίνονται οι συνεταιριστικές, οποιασδήποτε άλλες συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Η διαδικασία όμως αυτή έχει ένα πολύ 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 σημαντικό σημείο. Δεν μπορεί κατά τη λειτουργία αυτής της επιχείρησης, η οποία θα αποφέρει οποιαδήποτε κέρδη, δεν μπορεί να διανέμει κέρδη προς τα μέλη. Άρα δηλαδή οποιοσδήποτε είναι μέλος δεν θα πάρει ποτέ χρήματα στην τσέπη του. Παρά μόνο μπορούν να επωφεληθούν μέρος των καθαρών εσόδων, που είναι περίπου το 35% των καθαρών εσόδων, οι εργαζόμενοι
και αυτό μπορεί να δοθεί ως μπόνους, ενώ τα υπόλοιπα θα κατατίθενται και θα διατίθενται για την ανάπτυξη της εν λόγω επιχείρησης. Δηλαδή, μου λες, Βίκη μου, τώρα ότι αυτή η κοινωνική επιχείρηση δεν μπορεί να αποδώσει ωφέλη στους δικαιούχους της, του συνεταιρισμού αυτού. Βεβαίως, και αντιθέτως μπορώ να σας πω ότι δημιουργείται ένα μεγάλο εκολαπτήριο εργατών που θα αμείβονται όπως θα αποφασίσει η πλειοψηφία. Δηλαδή θα διοικείται από το ΔΣ, το οποίο θα έρχεται από ψηφοφορία και γνωρίζετε πολύ καλά ότι στους οργανισμούς όταν θέλει να τρυπώσει οποιοδήποτε αντίνοος μπορεί να το κάνει, όπως όλες οι επιχειρήσεις εξάλλου, και ο επενδυτής, δηλαδή ο συνέτερος, αυτός ο οποίος έχει βάλει το κεφάλαιο του για να πάρει αυτό το μέρισμα το οποίο υπολόγιζε, δεν υπάρχει μέρισμα, δεν θα μπορεί να υποφεληθεί. Δηλαδή βάσει της μερίδας του, το μόνο που μπορεί να έχει είναι, εάν είναι υπάλληλος, να μπορεί και βεβαίως του το επιτρέψει η πλειοψηφία να λάβει μπόνους επί της εργασίας του. Άρα με λίγα λόγια, μπορείτε να καταλάβετε τι μπορεί να εξελιχθεί σε αυτό και τι μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε πλειοψηφία κατά το διάστημα της λειτουργίας. Και αφήνω δε το γεγονός ότι ο κατώτατος μισθός έχει ψηφιστεί πλέον στην κυβέρνηση και είναι το 400 ευρώ και υπάρχουν περιπτώσεις να υπάρξουν και περαιτέρω μειώσεις. Και άρα με λίγα λόγια, δηλαδή, δεν υπάρχει συγγνώμη. Δηλαδή δεν μπορεί να λάβει κανείς δάνειο ή να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Μα δεν υπάρχει τρόπος να γίνει. Δεν είναι συνεταιριστική τράπεζα, όπως άκουσα να γίνουν και συνεταιριστικές τράπεζες από όλες αυτές τις εταιρείες. Η συνεταιριστική τράπεζα θέλει άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα Ελλάδος, την Τράπεζα Ελλάδος. Μα γι' αυτό λέω δηλαδή, Βίκη μου, συγγνώμη, λέμε από το πρωί, ας πούμε, για μια ανακοίνωση που βγάλαμε, που εξεδώσαμε εδώ σαν ενεργοί πολίτες εδώ της Άρτας και που υποστηρίζουμε ουσιαστικά μια ιδέα που είχε η Ed Marathonos. Να συναντηθούμε, να μας εξηγηθούν κάποια πράγματα, δηλαδή δεν θα ήταν καλό να γίνει ένα συνέδριο και να είναι εκεί ο πρόεδρος του οργανισμού, ο Μανώλης Λαμπράκης, να μας δώσει περισσότερες εξηγήσεις για το πώς το βλέπει αυτό, τι έχει συλλάβει στο μυαλό του. Φαντάζομαι θα έρθει δηλαδή, σιγά σιγά να δοθεί, να δώσει δηλαδή, ιδεολογίες. Πού είναι το κακό στο να... Πού είναι το κακό στο να συζητήσουμε, να καταλάβουμε τι έχει ο άνθρωπος στο μυαλό του. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και δεν σας είπε κανένας όχι. Ούτως ή αλλιώς εσείς δικαιούστε να πάσα στιγμή να ζητάτε εξηγήσεις. Εγώ τώρα έρχομαι δεν να θέλουμε σας δώσω εξηγήσεις. Μόνο... Μια κουβέντα θέλουμε να κάνουμε. Όπως κάνουμε εμείς τώρα, όπως κάναμε πάντα. Δεν όπως κάναμε όχι, πάντα. Σήμερα, αφού με καλέσατε, υποχρεούμε να σας πω πράγματα τα οποία έχω μελετήσει ούτως ή αλλιώς εδώ και καιρό. Γιατί όταν ξεκινήσαμε με όλη αυτή τη διαδικασία για τους Δήμους, αφού υπήρχε ο νόμος του 2011, είχε μελετηθεί. Δεν έχει συσταθεί, δηλαδή δεν υπήρχε τρόπος μέσα από αυτόν το είδος της εταιρείας να μπορέσει να απολάβεις κέρδη, έστω και αν γίνεις μέτοχος, για άρα δεν είσαι υπάλληλος, δεν μπορείς να λάβεις τίποτα. Ναι. Άρα, και βεβαίως αν λάβεις κέρδη ως μπόνους από αυτήν τη λειτουργία της εταιρείας, πρέπει να είσαι υπάλληλος όπως είπα, άρα θα φορολογηθείς μέχρι και 44% στο έσοδο το οποίο θα παραλάβεις. Ενώ λέει δεν φορολογείται ο μέτοχος, όχι δεν φορολογείται ο υπάλληλος. Ο υπάλληλος θα συνεχίσει να φορολογείται για τα έσοδά του, όπως θα φορολογείται ούτως ή αλλιώς. Ο μέτοχος, αφού δεν λαμβάνει μέρισμα, εννοείται ότι δεν θα φορολογηθεί. Άρα, εκ των πραγμάτων, εδώ έχουμε να κάνουμε μόνο με θέμα υπαλληλική. Και άρα και δεν είναι κακό το να δημιουργηθούν εργασίες και να χρηματοδοτηθούν έργα και από μέσα από τα έργα γενικώς να υπάρχει υπάλληλος ο οποίος θα λαμβάνει ενώ δεν έχει δουλειά σήμερα, αύριο να έχει δουλειά. Ούτως ή αλλιώς αυτές είχαν δημιουργηθεί για τις πολύ ευπαθείς ομάδες όπως και επίσης για τις γυναίκες που δεν μπορούσαν, μαζευόντουσαν στα χωριά και φτιάχναν μαρμελάδες και για τους Ρωμά και όλους αυτές, δηλαδή όλες τις ομάδες οι οποίες ήταν για να καταπολεμηθεί η ανεργία. Είναι φτιαγμένη αυτή όμως η δομή στο να μην μπορεί να γίνει αυτό το οποίο εμείς θέλαμε. Δηλαδή το κεφάλαιο, τώρα αν θα τις χρησιμοποιούσαμε όταν θα αρχίσει να γίνεται μία δομή, υπάρχουν τα χρήματα για να κάνουμε, να αρχίσουν να γίνονται εργασίες και διαμέσω των εργασιών να κερδίζουν χρήματα οι πολίτες, μα ούτως ή αλλιώς υπάρχουν χίλιοι τρόποι να το κάνεις αυτό. Γιατί να βάλω συνέτερον κάποιον για να είναι υπάλληλος. Το κεφάλαιο επίσης προέρχεται από κεφάλαιο της επιχείρησης, είναι από δωρεές τρίτων, έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα, επιχορηγήσεις από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισμούς κτλ. Αλλά πάντοτε, όταν δίνονται χρήματα πέραν της δωρεάς, και δωρεάς πρέπει να είναι στοιχειοθετημένο γιατί γίνεται δωρεά,
και δεν μπορεί να είναι δισεκατομμύρια δωρεά. Έχει το ταμείο, πρέπει να δίνει ισολογισμούς, πρέπει να είναι, δηλαδή θα έχει υπαλλήλους όπως μια επιχείρηση. Και ακούω τον πρόεδρο του οργανισμού να ανακοινώνει δημοσίως και να προτρέπει τον κόσμο να προωθήσει αυτή την ιδέα στις ομάδες για να δημιουργηθούν τέτοιες συνεταιριστικές επιχειρήσεις, να μαζεύσουν στοιχεία ευπαθών ομάδες κτλ. Τα οποία ήταν κάτι ούτως ή αλλιώς που θέλαμε να το κάνουμε ενώσον ή έχουμε τα χρήματα. Επίσης, ανακοίνωσαν ότι μέσω των επιχειρήσεων αυτών θα δημιουργούν οι τράπεζες στις συνεταιριστικές που να μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν το όλο εγχείρημα. Μα αυτές οι τράπεζες σήμερα δεν υπάρχουν αδειοδοτήσεις για να δημιουργηθούν τράπεζες. Ακόμα και οι συνεταιριστικές που υπάρχουν, εκτός από μία-δύο περιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν και πάνε να τις διαλύσουν και να τις κλείσουν και θα το κάνουν τελικώς, έχουν κλείσει και μαζεύονται, αφού το ξέρουμε ότι το τραπεζικό σύστημα αυτό που πολεμάμε έχει κάνει μονοπόλιο και δεν αφήνει κανέναν να κινηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Γι' αυτό όλα αυτά τα εγχειρήματα που κάναμε μέχρι σήμερα αποσκοπούσαν στο να δομηθεί ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης και δεν μπορεί να στηριχτεί στο υφιστάμενο το οποίο εμείς χρησιμοποιήσαμε ούτως ή αλλιώς και δεν πετυχαίνει. Και επίσης υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα εδώ. Αφού ανακοινώνει κανείς δημοσίως κάτι, καταρχάς δεν έπρεπε αυτή η δημόσια προσέγγιση να είχε συζητηθεί και αποφασιστεί στα εσωτερικά του οργανισμού από πριν, ενημερώνοντας και τον Αρτέμις Σόρα και τον Ιωάννη Αλεξάνδρα, θέλετε, και όλους τους υπολείπους, για να μπορέσει να υπάρχει μια σωστή τοποθέτηση, να ενημερωθεί και η μια πλευρά που είναι στην Ελλάδα και άλλη στην Αμερική, γιατί μπορούσαν να υπάρχουν και κενά τα οποία δεν τα είχαν σκεφτεί. Μπορεί να έχεις και τους καλύτερους δικηγόρους και να σου είπαν ότι γίνεται. Μα έλα να σας πω που είναι απλά τα πράγματα. Πείτε μου εμένα πώς θα διανέμετε κέρδη πάνω σε και οποιαδήποτε έσοδα, αφού δεν γίνεται. Ο νόμος το λέει πολύ καθαρά και αν θέλετε μπείτε μόνοι σας να ελέγξετε το τι λέει μέσα ο νόμος των ΚΙΝΣΕΠ και η σύσταση κτλ. Και πώς γίνονται και ποια γίνεται τα κεφάλαια κτλ. Άρα υπάρχει ένα δεδομένο το οποίο κατ' εμέναν ήταν πρόχειρο. Επίσης, ο οργανισμός δεν διαθέτει τέτοια κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει ούτε τους δικηγόρους, ούτε έχει τα εργαλεία, ούτε μπορούν να δικαιολογηθούν κεφάλαια, ούτε έχουν κατατεθεί για να παίρνουν τα ανάλογα πρωτόκολλα τα οποία θέλει το χρόνο μέχρι να εμφανιστεί το πώς θα μπορούν να ρευστοποιηθούν. Άρα, εννοείται ότι αν πω εσάς σήμερα ξεκινάτε να μαζεύετε και να βασίζετε ελπίδες σε έναν οργανισμό, που ο οργανισμός έχει ισολογισμούς, έχει υποχρεώσεις ο ένας προς τον άλλο, έχει μια συνοχή. Αυτά τα πράγματα θέλουν τεράστιον τρόπο λειτουργίας και κόστος κτλ. Άρα το εύλογο και άμεσο ερώτημα που τέθηκε και είναι κάτι το οποίο είναι λογικό να γίνει, είναι πώς μπορεί να προτείνονται λύσεις για χρηματοδότηση με κεφάλαια που δεν υπάρχουν. Αυτό βέβαια προκάλεσε και την άμεση αντίδραση του Αρτέμι και κάλεσε τον πρόεδρο για να διορθωθεί αυτή η τοποθέτηση σε προσωπική συνομιλία που υπήρχε. Μάλιστα. Και για να μπορέσει να τοποθετηθεί σωστά, γιατί άλλον το να λέμε ότι είναι μια καλή πρόταση η οποία θα στοιχειοθετηθεί και θα την ελέγξουμε και άλλον το να πούμε είμαστε έτοιμοι και τα χρήματα υπάρχουν. Αλλά η πλευρά της Αμερικής συνέχισε να προτρέπει τον κόσμο να προχωρήσει να μαζέψει πληροφορίες. Αυτό έφερε σε δύσκολη θέση τους πάντες, διότι μελετώντας, όπως είπα, τον νόμο, δεν υπάρχει τέτοιο δεδομένο. Δεν υπάρχουν τα κονδύλια. Οι κινδύνοι που ελοχεύουν κάτω από την πρόταση αυτή είναι τεράστιοι. Και είναι το γεγονός, εγώ που θα σας βάλω και έναν άλλο μικρό θέμα, είναι ότι ο Αρτέμις, ο πρόεδρος και εγώ, βρισκόμασταν μόνοι μας στη Ρωσία πριν μία εβδομάδα, πριν ανακοινωθούν όλα αυτά. Και δεν υπήρξε ποτέ τέτοια συζήτηση. Ούτε υπόθηκε ότι υπήρχαν άλλα σχέδια, προτάσεις, χρήματα, φυλαγμένα, άνωθεν κτλ. Εντολές και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν υπήρξε ούτε μία ανάθεση, δεν υπήρξε ούτε μία κοινοποίηση, έστω και αν δεν εμπιστεύεσαι, πες, γιατί ακούστηκαν πολλά στη συνέχεια ότι μας πρόδωσε ο Αρτέμις είπε ψέματα, ότι είναι Rothschild, ότι είναι όλα αυτά. Τότε γιατί στην τελευταία συνάντηση... Συγγνώμη λίγο. Πριν συνεχίσουμε, μιας και το έφερες εκεί το θέμα. Ο πρόεδρος είπε ότι ο Αρτέμις Σόρας, η πιο βαριά κατηγορία κατ' εμένα είναι αυτή, ότι έχει υπάρξει υπάλληλος του Rothschild και δεν είναι σίγουρος αν είναι ακόμα. Εσύ είσαι το δεξί χέρι του Αρτέμις Σόρα
Και θέλω να καταγραφεί μια απάντηση σε αυτό. Η απάντηση η οποία μπορώ να δώσω εγώ, Σβίκη Χαραλάμπος, η οποία όντως είμαι εδώ και τόσο καιρό δίπλα και πολλά χρόνια πριν, ναι. Εγώ δεν έχω δει καμία τέτοια ούτε ταυτότητα την οποία επικαλείται ο Πρόεδρος, ούτε μπορώ να πω τι σημαίνει αυτό που λέει. Δηλαδή, σε μένα, το ότι είπε ο Αρτέμης ότι εγώ υπήρξα σε ελεκτικούς φορείς, με αυτό μπορεί να είσαι και ο αντίθετος, ο οποίος μπήκε εκεί για να πάρει πληροφορίες. Δεν σημαίνει ποιος τίποτα. Εσύ προσωπικά, η Βίκη. Συγγνώμη. Εσύ, η Βίκη, είπε για σένα. Όχι. Λέω ότι ο Αρτέμης. Μου απαντάς τώρα για τον Αρτέμη. Αν ήταν κάποτε ο Αρτέμης υπάλληλος του Ρότσιλντ. Δεν ξέρω αν ήταν υπάλληλος του Ρότσιλντ. Εγώ γνωρίζω ότι στο παρελθόν ο Αρτέμης, κατά πολύ νεότερη ηλικία, υπήρξε σιγά-σιγά από την πορεία του σε έναν ελεκτικό φορέα που έλεγχε διάφορες οικονομικές πράξεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είσαι και καλά υπάλληλος τους με τον τρόπο που αυτόν υπονοούμε. Μπορεί να μπήκες εκεί για να μάθεις πληροφορίες. Μπορεί να μπήκες εκεί για να μάθεις τα μυστικά. Μπορεί να μπήκες εκεί για πολλούς λόγους. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ κρίνω από τις πράξεις που έκανε ο Αρτέμης από τον καιρό που τον γνωρίζω μέχρι σήμερα. Ναι. Άρα, εάν ο Αρτέμης εσύ, η Βίκη, τους έχεις γνωρίσει αυτούς τους τραπεζίτες, αυτούς τους περίφημους που τους γνωρίσαμε πλέον και ξέρουμε όλοι τα ονόματά τους. Εσύ τους έχεις δει, έχεις έρθει ποτέ κοντά τους? Τους έχεις μιλήσει? Ναι. Ποτέ. Ποτέ. Πού να τους γνωρίσω εγώ? Ξέρω κι εγώ, εδώ παίζετε, έχετε σβερκώσει το παγκόσμιο κατεστημένο και το έχετε βάλει κάτω. Μάλλον εκείνον τότε έρχονται αντιπρόσωποι από παντού και μιλάνε και κάνουν αυτό, ναι, αλλά το Ρότσιλντ τον ίδιο πού να τον δεις, αυτός βγαίνει ποτέ από το σπίτι του. Να την κλείσουμε την παρένθεση, απάντησες, να την κλείσουμε την παρένθεση. Άρα λοιπόν, μπορείς να μας πεις ότι σε αυτό το σκεπτικό, γιατί σίγουρα αυτή την κουβέντα πρέπει να την κάνουμε και με τον πρόεδρο, βέβαια, με τον Μανώλη Λαβράκη. Αλλά από όσα. Ο Αρτέμης είναι αυτός ο οποίος πρέπει να τοποθετηθεί, διότι κατηγορίες ακούστηκαν πολλές και στην ουσία αυτά πρέπει να υπάρχουν πάντοτε στοιχεία. Όταν συζητάμε για κάτι, εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Είναι από τη μέρα που ξεκινήσαμε μέχρι σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω. Ο Αρτέμης Σόρας έχει ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο το τοποθέτησε για να γίνουν οι νόμιμες ενέργειες από την πλευρά τη δική του. Ναι. Δεν έχει κάνει εκείνος τις νόμιμες ενέργειες. Οι ενέργειες γινόντουσαν από τρίτα μέλη, τα οποία του δινόντουσαν για να τα ελέγξει αν συμφωνεί ή όχι, και το οποίο συζητιόντουσαν επίσης και με τον ίδιο τον Πρόεδρο, και από κοινού γινόταν μία απόφαση. Όμως, στην ουσία ο Αρτέμης είχε το χαρτοφυλάκιο. Ο Αρτέμης μόνος του δεν φτιάχνει έγγραφα τα οποία θα πει «εγώ το θέλω να το κάνω έτσι». Ο Αρτέμης βάζει την κοινή, το τι μέσα στα όρια τα οποία πρέπει να κινηθεί, γιατί εκ των πραγμάτων όλα είναι κάτω από νόμους, δεν μπορεί ξαφνικά ο καθένας να ορίσει δικούς του νόμους. Υπάρχουν πολλοί δεδομένα πώς θα πρέπει να ακολουθηθούν για να μπορέσει να υλοποιηθεί οποιαδήποτε πράξη, και στην ουσία πρέπει το οποιονδήποτε έγγραφο συνοδεύει αυτές τις προτάσεις να είναι τόσο νόμιμο που να μην μπορεί να χαλάσει ποτέ. Άρα, εκ των πραγμάτων, μέχρι σήμερα αποδείχτηκε αυτό. Ότι ο Αρτέμης για τον εαυτόν του δεν έκανε κάτι το οποίο να προστατεύσει η Rothschild. Αντιθέτως, ναι, είναι κάτι το οποίο ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα είναι για να, να καταπονηθεί αυτόν το καθεστώς. Και, εν πάση περιπτώσει, το πάγιο αίτημα όλων των ανθρώπων είναι το ότι δεν αρκεί μια κατηγορία να την εξτομίζεις απλώς. Δηλαδή, οπωσδήποτε από τη στιγμή που εξτομίζεις μια τέτοια κατηγορία, πρέπει να συνοδεύεται από αποδείξεις με χειροπιαστές, τόσο δυνατές αποδείξεις, που να μην αφήνουν περιθώριο αμφισβήτησης. Επίσης, για να γίνεις δικαστής, αφού έκανες κατηγορίες αυτήν τη στιγμή, τις οποίες αφήσαν να νοηθούν κατηγορίες, αυτό εμένα με έχει πραγματικά χαλάσει όλον αυτόν το. Διότι έλειψα στο εξωτερικό, το οποίο ήταν προδιαγεγραμμένο ότι εγώ θα έλειπα για αρκετόν καιρό. Ναι, το ξέρω. Όμως, πριν γίνουν αυτά, είχε συζητηθεί με τον Πρόεδρο. Άκουσα κάποια στιγμή συζητήθηκε κάτι δίαν ότι δεν συμφωνεί με κάποιες τοποθετήσεις του Αρτέμη ή και πολλές τοποθετήσεις του Αρτέμη. Ναι. Και εγώ τους ζήτησα σαν απλός άνθρωπος, ο οποίος είμαι και φίλη από τη μία και συνεργάτης και συνοδοιπόρος και άνθρωπος ο οποίος ήμουν φύλακας και δίπλα συνεχώς για οτιδήποτε γινόταν να περάσω το φίλτρο με ό,τι το μυαλό μου αυτό έχει να μπορέσω να το δώσω απλόχερα
Μπας, και όχι μόνο εγώ. Όλοι μαζί είναι η ομάδα. Τώρα, εγώ σκεφτείτε όλη την ομάδα η οποία δουλεύει απλόχερα από το πρωί μέχρι το βράδυ για να κάνει αυτή την πραγματικό, να πραγματοποιηθούν όλα αυτά. Ναι, και ναι, ναι. Ζήτησα εγώ από τον ίδιο τον πρόεδρο να έρθει στην Ελλάδα, να μπορέσει να συζητήσει ο ίδιος με τον Αρτέμις σε έναν κλειστό χώρο όπου να μην υπάρχει τρίτος, κανένας, μεταξύ τους, να υποθούν και να τεθούν όποια αποδεικτικά υπήρχαν στο χέρι του που να αποδεικνύουν αυτά που λέει τώρα δημοσίως, να συζητηθούν με τον Αρτέμι, και όταν βγαίναν αυτήν την πόρτα να είχαν τοποθετηθεί και να έχουν πλέον χωρίσει και να έχουν χωρίσει τον δρόμο τους, αν ήταν να χωρίσει, ή να βγαίναν συμφιλειωμένοι και να τελειώσουμε αυτόν τον κικαιώνα πριν ξεκινήσει. Εγώ ζήτησα σαν Βίκη να έρθει στην Ελλάδα για να μην συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή, όταν ακούσαμε όλο αυτό το πράγμα το οποίο εξελισσόταν από το εξωτερικό για τις σκινσέπ, να βγαίνουν και να λέμε εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, να μας ρωτάει ο κόσμος, να μην ξέρουμε πώς να απαντήσουμε, να γνωρίζουμε την αλήθεια ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι μέσω των κινσέπ και ότι είναι τέχνασμα της κυβέρνησης και τα είχαν φτιάξει αυτά να πάρουν αποφάσεις, να μειωθούν οι μισθοί, να τα έχουν όλα έτοιμα για να μπορέσει να δημιουργηθούν γκέτο στο σύνολο και να το προσπαθώ να το πω αυτό το πράγμα, μα υπάρχουν δεδομένα να μην ακούγομαι, αλλά άσχετο με αυτό, εγώ δεν είμαι τίποτα πάλι. Και ζητώ, σε παρακαλώ, Πρόεδρε, έλα στην Ελλάδα να κλειστείς με τον Αρτέμις σε μία αίθουσα, σκοτωθείτε, έτσι. Ό,τι θέλετε κάντε, βγείτε έξω όμως και να υπάρχει μία ορθή τοποθέτηση χωρίς κατηγορίες, χωρίς να σκοτώσουμε τον κόσμο, χωρίς, γιατί φέρουμε ευθύνη. Είναι καθήκον μας να προστατεύσουμε και την ψυχή και τον αγώνα και τον υδρότα και τις εργασίες και τα χρήματα ολονών. Γιατί δεν είναι κανένας μόνο ένας που εξόδεψε, και αυτό είναι το άλλο μεγάλο σενάριο το οποίο έχει εξελιχθεί, το οποίο ντρέπομαι και μόνο που το ακούω. Ναι, ναι. Ναι. Υπάρχουν με όλα αυτά που έχουν υποθεί να δημιουργούν αστικές και ποινικές κυρώσεις αν δεν υλοποιηθούν. Δυστυχώς ή ευτυχώς, μέσα στο καταστατικό της ΕΝΤ υπάρχουν συγκεκριμένα μέλη. Αυτά τα μέλη όλα, από τη στιγμή που ο πρόεδρος τοποθετείται, παίρνουν ευθύνη. Άρα δεν μπορεί ξαφνικά ο πρόεδρος, επειδή αποφάσισε με τους οποιουσδήποτε συνεδρίασε, χωρίς να κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους, να βγαίνει να ανακοινώνει κάτι στον κόσμο γιατί έχει άλλη λύση. Και η άλλη λύση να υπήρχε, μακάρι να υπάρχει, και μακάρι να υλοποιηθεί, πάλι η Ελλάδα κερδισμένη θα είναι και πάλι ο αγώνας μας κερδισμένος θα βγει. Δεν έπρεπε με κανέναν τρόπο και κανέναν λόγο να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Είμαι κάθετη σε αυτό. Είμαι πολύ εκνευρισμένη, έχω θυμώσει, έχω λυπηθεί, όπως σας είπα από την αρχή. Όλος ο κόσμος, Βίκη μου, αισθάνεται έτσι ακριβώς. Όλος ο κόσμος όμως. Πώς μπορούν να υπολογίζονται να θέμα... πέφτουν αυτά τα κεφάλαια. Έναν τέτοιο κάλεσμα να μεταφέρουμε τις ανάγκες όλων αυτών του λαού μέσα σε κινσέπ και λέμε και υποσχόμαστε ότι έχουμε τα δισεκατομμύρια άμεσα, έχουν κατέβει λεφτά, αφού δεν έχει περατωθεί οποιαδήποτε από τις οικονομικές προτάσεις που έχουν τοποθετηθεί, ναι. Και αναμένονται, τα αποτελέσματα δεν αναμένονται, ναι, αύριο, ναι, το πρωί, γιατί δεν ξέρουμε τους χρόνους, δεν είναι δική μας η χρόνη. Πώς τολμούμε να βγαίνουμε και να προωθούμε τέτοιες λύσεις? Και να την είχες αυτήν τη λύση, δεν πρέπει να το κάνεις έτσι. Αλλιώς σημαίνει ότι κάτι προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν έπρεπε να το κάνεις γνωστό δημοσίως, εννοείς. Ναι, εννοείται. Ναι. Πώς γίνεται αυτό? Καταλαβαίνω ότι άκουσα και δεν εκτιμώ τον πρόεδρο. Δεν θέλω να κατηγορήσω αυτή τη στιγμή. Τοποθετώ όμως στα πεπραγμένα τα πόσα έχουν συμβεί, τα πόσα άκουσα. Ντροπιάστηκα, δηλαδή βγαίνω έξω και πια ντρέπομαι να ακούω όλα αυτά. Δεν γίνεται να μου παραβιάζει το μυαλό κάποιος, ούτε τη δουλειά μου, ούτε την εργασία μου, ούτε το είναι μου, ούτε τίποτα. Και αρχίσαν οι επιθέσεις ο ένας τον άλλο, και αρχίσαν να βγάζει, μάλιστα τώρα έχουν και την ανέβεια όλοι να ξεκινήσαν να βγάζουν κατηγορητήρια στον ένα, στον άλλο, σαν πως και σκοτωνόμαστε εμείς ο ένας με τον άλλο. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα. Πες τα, ρε Βίκη, σε παρακαλώ, πες τα, σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, ξαφνικά εμείς μέσα σε μια εβδομάδα γίναμε εχθροί. Δηλαδή όλα αυτά τυχαία τα βλέπετε να συμβαίνουν, ρε παιδιά. Όχι βέβαια, αυτό έλεγα στην αρχή της εκπομπής. Ανακοινωθήκαν από τον πρόεδρο αυτά με τη Σκινσέπ, τα οποία η κυβέρνηση αμέσως μετά ήρθε και έκανε μια ωραία ανακοίνωση ότι το Υπουργείο Οικονομικών προωθεί τους ανθρώπους να βρουν εργασία και είναι για 12.000 θέσεις εργασίας κτλ. Και το οποίο να το επικροτούμε, που είναι καθόλου
εάν δεν έχεις άλλη λύση, ναι, να το κάνουμε και αυτό, γιατί δεν έχουμε εργασία, άρα μήπως βρεθεί εργασία. Όχι όμως όταν έχεις δισεκατομμύρια, όπως λες, να κοινοποιείς κάτι το οποίο στην ουσία σε φέρει εγκλωβισμένο μέσα σε έναν κλουβί. Παρακάτω από αυτό, η θέση του... Και έναν άλλο πράγμα το οποίο με αφήνει έτσι πολύ πολύ... Να βλέπω ότι και πάλι εδώ είναι ένας τεράστιος άλλος χειρισμός κατ' εμένα και για την φτωχή μου άποψη λάθος. Ο Αρτέμις έχει έναν τρόπο προσέγγισης πραγμάτων, μιλά, φωνάζει, μπορεί να φωνάξει, να βρίσει κτλ. Αυτός είναι ο Αρτέμις όμως, ο οποίος πρέπει να είναι ένας πολεμιστής, γιατί αυτόν το παλιοκαθεστώς, αν θέλετε, ούτως ή αλλιώς αν είσαι με τη γραβάτα δεν πρόκειται ποτέ να τα βγάλεις πέρα. Δεν πρόκειται ποτέ να μπορέσεις να πας πέρα από την αρχή, γιατί σου φέρονται εκλεπτισμένα, αλλά με τόσο βρωμικό τρόπο που στην ουσία δεν μπορείς να το αντισταθμίσεις αν εσύ κάθεσαι και το κρατάς στα όρια της ευγενικής μορφής. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ο ευγενική μπορεί να είμαι εγώ. Ο μπροστινός όμως, ο οποίος πρέπει να τα λέει έξω από τα δόντια, πρέπει να είναι καθαρός και να τα πετάξει ακριβώς όπως είναι. Και να βρίσει αν χρειαστεί και να κάνει. Εγώ δεν μου περνά να βρίσω. Του Μανώλη του Λαμπράκη δεν του περνά να βρίσει. Όμως κάποιος έπρεπε να βρίσει επίσης. Γιατί δεν μπορεί να σπάσουμε την βρώμα που έχει εξελιχθεί με το να καθόμαστε στα γραφεία. Είναι αλλιώς ο πόλεμος αυτός. Για να μπορέσουμε δηλαδή να δομήσουμε αυτήν την αλήθεια, να αποδείξουμε την αλήθεια, θέλει πάρα πολύ προσεκτικές κινήσεις από τη μία, αλλά θέλει και μία, θέλει τα υλικά μεταξύ τους να είναι διαφορετικά για να φτιάξεις το αμάλγαμα σωστά, να φτιάξεις τη δομή που να αντέξει. Ο ένας πρέπει να είναι έτσι, ο άλλος πρέπει να είναι έτσι. Δεν μπορεί να είναι και οι δύο το ίδιο. Και γι' αυτό εγώ τόσο καιρό, εντάξει, άκουγα τις τοποθετήσεις του Προέδρου με όλα αυτά τις ομιλίες που έχει κάνει. Ένας εξαίρετος άνθρωπος, μια εξαίρετη φωνή, δεν έχει κανέναν που θα αμφισβητήσει την δική του την εκπαίδευση και το πόσο, τη ρητορική και τα πόσα έχει πει. Βεβαίως, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς το αυτονόητο και ούτε κανείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι ναι, ο Αρτέμις ώρες-ώρες είναι αθυρόστομος και κάνει και επιθέσεις και κάνει αυτά. Αλλά είναι αυτός που είναι, είναι καθαρός όμως. Τον βλέπεις απέναντι στα μάτια και βλέπεις απέναντι. Ο πρόεδρος, πέραν αυτών των δεδομένων, έχει τοποθετηθεί και σε δικές του ιδεολογίες πάρα πολύ συχνά. Τόσο οποίες δεν σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι συνεννούσαν ή δεχόντουσαν αυτές τις τοποθετήσεις. Ούτε για τους Ανδρομέδιους, ούτε για τους Σύριους, ούτε για το άνωθεν, ούτε για το κάτωθεν. Βίκη μου, να σου θυμίσω ότι μέχρι πριν από λίγες μέρες ο ένας για τον άλλον, οι δύο άνδρες, μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια. Αυτό δηλαδή ήταν... ο Αρτέμις όταν μιλούσε για το Λαμπράκι, έλεγε τα καλύτερα λόγια. Για επιστήμονα, για άνθρωπο, για γνώση. Έτσι ήταν. Για όλα αυτά. Όταν λοιπόν λες ότι από αυτόν θα ενημερώνεσαι, εγώ κρέμαμαι από τα χίλια αυτού που με ενημερώνει. Όταν ο Μανώλης Λαμπράκης μιλούσε για τον Αρτέμι, μιλούσε για τη φοβερή παιδεία που έχει. Για το πόσο ξέρει να ελίσσεται και να ξεπερνάει τα εμπόδια του εχθρού. Δηλαδή τόσο καλά λόγια, μέχρι και στην Κοζάνη που ήμουνα προσωπικά και ετέθη η ερώτηση για τα Κινσέπ, ο Αρτέμις είπε, ο Μανώλης Λαμπράκης, ο αδερφός μου. Έτσι το είπε. Δηλαδή αυτό το πράγμα μας έριξε όλους από τα σύννεφα κανονικά. Δεν άλλαξε η τοποθέτηση. Περιμένετε να δούμε πώς εξελίχθηκαν, σας λέω, τα πράγματα. Ενώ, ναι, όπως σας λέω, εξελίχθηκε το να υποθεί κάτι το οποίο ήταν όλοι... Μείναμε, δεν ξέραμε, και τοποθετήθηκε ο Αρτέμις και στην Κοζάνη και πολύ αργότερα και είπε ότι δεν γνωρίζω κάτι γι' αυτό. Το είπε, αλλά ναι, για να το πει ο αδελφός ο Μανώλης, μπράβο, θα συζητήσω μαζί του να δούμε, αλλά εγώ τοποθετούμε σήμερα ότι δεν έχω σχέση, δεν το γνωρίζω. Και είπε την αλήθεια. Άρα αυτό το πράγμα το οποίο συζητάμε μετά, το αναγκαστικά να βγει και να κατηγορήσει και να πει «εγώ ήμουν αυτός ο οποίος χρηματοδοτούσα τον αγώνα». Τι μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Χρηματοδοτούσα τον Αρτέμι και τον αγώνα. Εγώ έχω να τοποθετηθώ και σε αυτό. Ρωτήσαμε τους άλλους όλους τι έχουν ρίξει μες στον αγώνα. Πώς μπορείς να πεις «εγώ»? Η λέξη «εγώ» δεν υπάρχει. Πώς μπορείς, πρόεδρε, να πεις «εγώ»? Να βγεις δημοσίως και να λες «εγώ χρηματοδοτούσα τον Αρτέμι,
Εγώ έκανα αυτό, εγώ έκανα εκείνο. Και όλοι οι άλλοι που έκαναν όλα τα άλλα. Δικαίωμά μας είναι να λέμε ο καθένας τα δικά του. Βγήκε κανένας από όλους εμάς να πει ποτέ τι κάναμε. Με ποιο δικαίωμα να βιαστεί αυτός ο νους μας. Με ποιο δικαίωμα να βγεις να πεις αυτή την κουβέντα σε όλους. Εγώ χρηματοδοτούσα. Ο Αρτέμις δεν ξέρει τίποτα. Εγώ του τα δίδαξα. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος τα έκανα όλα. Εγώ είμαι αυτός που γνωρίζω. Και ρωτήστε τον και να αφήνουμε συνέχεια αιχμές, οι οποίες είναι καθόλου ανυπόστατες. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί ένας πρόεδρος ενός οργανισμού που ο κόσμος τον έχει αγκαλιάσει, έχει βγει εκεί πάνω που έχει βγει, να βγαίνει στον κόσμο και να λέει, επιλέξει. Ότι ο Αρτέμις δεν γνωρίζει τίποτα. Ο Αρτέμις τα εργαλεία του τα έχουν δώσει και δεν έχει δικαιώματα. Ο Αρτέμις δεν γνωρίζει τι σημαίνει το IBOE και δεν γνωρίζει τι είναι το BOE. Ο Αρτέμις είναι απατεώνας. Ο Αρτέμις έχει φάει λεφτά στον κόσμο. Ο Αρτέμις έχει κάνει αυτόν. Ο Αρτέμις, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Με ποιο δικαίωμα να βγείτε να πείτε έτσι στον κόσμο. Τι έκανες 2 χρόνια τώρα. Είναι δυνατόν αυτά να τα ανακάλυψες μία εβδομάδα πριν. Και ακούω να λέει ότι προδοθήκαμε όλοι από τον Αρτέμι, ο οποίος μας κοροϊδέψε. Μας κοροϊδέψε ο Αρτέμις. Μα εγώ ξέρω κάτι. Από τη μέρα που ξεκινήσαμε μέχρι σήμερα, οτιδήποτε έγινε, δεν το έκανε μόνος του. Άκουσα και μάλιστα να τα παίρνουν και να τα αναμεταδίδουν και διάφοροι σαν να είναι εύρημα. Ότι ο Αρτέμις δεν έχει δικαιώματα επί των εργαλείων του. Τι μεγάλη αυτή, αυτόν κι αν είναι, αυτόν κι αν είναι. Τα εργαλεία του Αρτέμις, ώρα, έτσι για να το κόψω αυτό, γιατί δεν μπορώ να ακούω ανακρίβειες συνεχώς, γιατί δεν γνωρίζω, δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτόν τώρα. Τα πληρεξούσια που έχει ο Αρτέμις, ώρα, στο όνομα του, και μπορώ να το αποδείξω ανά πάσα στιγμή χρειαστεί, και δεν μπορεί να μου πει κανένας ότι μου το έχει δείξει ή μου έχει μάθει πώς να τα λέω, είναι ότι είναι ανέκλητα. Με μεταθανάτια ανισχύν και διαρκείας. Και δεν έχουν όρους. Εμείς κοιμόμαστε με το κεφάλι μας ήσυχο μέχρι σήμερα. Θα σας βάλω δηλαδή να σκεφτείτε κάποια πράγματα. Μέχρι τώρα υπάρχει ένα χαρτοφυλάκιο του Αρτέμις ώρα, το οποίο χρησιμοποιήθηκαν από την αρχή μέχρι το τέλος για όλον αυτόν τον αγώνα. Και υπάρχουν και πολλά άλλα που θα χρησιμοποιηθούν στην πορεία. Έγινε το πρώτο με την Τράπεζα της Ανατολής. Το δεύτερο με τα 600 δις. Το τρίτο, να στοιχειοθετηθούν μελέτες και να κατατεθούν αιτήματα για τους Δήμους. Το τέταρτο, για το τούχο σου. Το πέμπτο, πολλά άλλα που δεν ξέρετε. Στην πορεία αν αυτά, πάντοτε υπήρχε συνοδεία αποδεικτικών για ό,τι έχει γίνει. Είτε ονομάζεται IPOE, αυτό είναι καθόλου ανώμημο, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς μπορεί να ρευστοποιηθεί και όχι αυτές τις ιστορίες που άκουσα και τελευταίως ότι μόνο 2 άτομα στην Αμερική γνωρίζουν πώς μπορεί να ρευστοποιηθούν. Αυτό δεν ισχύει. Έχουν ρευστοποιηθεί στο παγκόσμιο πολλές φορές παρόμοια IBOE, απλά υπάρχει μία λεπτομέρεια. Δεν δόθηκαν σε κράτος Ελλάδα τη στιγμή που προσπαθούσαν να δημιουργηθούν άλλες καταστάσεις και βρεθήκαν προεκπλήξεως ότι ξαφνικά βρέθηκε να έχει κάποιος στα χέρια του μια περιουσία η οποία τη διαθέτει στη χώρα και με τον τρόπο που το έχει κάνει. Γι' αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει πέσει ποτέ και γι' αυτό κερδίζει τα δικαστήρια. Πάω πίσω. Ναι. Θα ξεκινήσουμε, όπως σας είπα, να κάνουμε το ιστορικό. Και όπου ξεχνάω κάτι, βοηθήστε με για να το λέω. Ναι, κάνουμε παρεθέσεις κιόλας, κανένα... γιατί είναι η κουβέντα έτσι και σε διακόπτω κι εγώ για να κάνουμε παρεθέσεις. Φεύγεις κι εσύ από διάφορα, να κάνουμε λίγο, να ολοκληρώσουμε λίγο αυτό και μετά να πούμε περισσότερα. Λέγαμε λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, ότι ο πρόεδρος ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια χωρίς να έχει ενημερώσει, χωρίς να έχει πει στον Αρτέμι τι είναι όλο αυτό και το ζήτημα είναι πού θα βρισκόταν τέτοια κεφάλαια. Υπάρχουν αυτά τα κεφάλαια. Λοιπόν, είπε κάποια στιγμή ότι ο ίδιος ο πρόεδρος έχει αναλάβει τα κεφάλαια αυτά για να μπορέσει να τα διαχειριστεί κτλ. Το ερώτημα λοιπόν είναι, αφού είχε τέτοια δυνατότητα μέχρι τώρα, γιατί δεν είπε σε κανένα τίποτα. Τρέχαμε εδώ και εκεί να υλοποιήσουμε άλλα εργαλεία.
για να διευκολυνθεί η χώρα από όλο, αυτά, από όλο αυτό το κυκαιώνα που έχει βρεθεί. Γιατί δεν είχε πει, ή μήπως είναι κάτι που βρέθηκε στην πορεία. Δεν ξέρω τώρα, θα μου πεις, ίσως θα πρέπει να μου πεις ότι πήγαινε να ρωτήσει τον πρόεδρο. Όπως ο κάθε Έλληνας δικαιούται να κρίνει με αυτά που ακούει. Εν πάση περιπτώσει, στην πρώτη ευκαιρία θα ρωτήσω και τον Αρτέμι και τον πρόεδρο, βεβαίως, αρκεί να τους βρω. Αλλά εσύ δεν είσαι τυχαίο άτομο, είσαι ένα άτομο που είσαι το δεξιχέρι του Αρτέμι, είσαι μέσα στον αγώνα από την αρχή και κάνω πολλές φορές ερωτήσεις σαν να είναι εκείνοι οι δυο, ας πούμε, γι' αυτό. Μα θα σας πω κι εγώ με τη δική μου εμπειρία, όπως σας λέω πάντοτε, ναι, και βάζω τη λογική να λειτουργεί. Δεν δέχομαι, εγώ δεν είμαι ούτε πρόσωπο λατρεία έχω προς τον Αρτέμι, ούτε σε Μανώλη, ούτε σε Βίκη, ούτε σε κανένα. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα κρατήθηκα όσο το μόνο που βγαίνει να κάνω σαν εκπομπές και ομιλίες είναι τα τεχνικά για να μπορέσω να δώσω την αλήθεια σε αυτά που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο σωστών προσέγγισης για να μην κάνουμε λάθη και να χαλάμε αυτά που χτίζουμε. Ναι. Εγώ κρατήθηκα πίσω και δεν ήθελα ποτέ μου ούτε καν, εάν υπήρχε τρόπος, να μην εμφανιστώ ποτέ. Λοιπόν, οπότε είναι καθήκον μας όμως προς τον ελληνικό λαό, ναι, να κρατηθεί μια σωστή στάση με καθαρά δεδομένα για να μπορέσουμε να έχουμε σωστή αντιμετώπιση και όλα αυτά που κάναμε να μην πέσουν στον αέρα. Δεν μπορούν να πέσουν στον αέρα βεβαίως, αλλά λέω ούτε να προσπαθεί κανείς να τα ρίξει στον αέρα. Είχαμε πει ότι εκείνο που έχω, όπως μέσα σε αυτά τα οποία είχαν γίνει, είναι ότι είπα από την αρχή και στον πρόεδρο, του ζήτησα να έρθει στην Ελλάδα για να μπορέσει, όπως είπα, να κλειδωθεί με τον Αρτέμι, να λύσουν τα δεδομένα αυτά που συζητούσαν, ναι, που βρεθήκαμε όλοι προεκπλήξεως, για να μπορέσουμε να φυγούν έξω για να πάρουμε μια κοινή πολιτική, να καταλάβουμε πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, ναι, αύριο, τι κάνουμε, τι λέμε στον κόσμο. Α, μπράβο. Και ήρθε στην Ελλάδα για να βρεθεί με τον Αρτέμι. Του ζήτησα εγώ ξανά, σε παρακαλώ, οτιδήποτε καθίσεις να έχεις αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία να αποδεικνύουν με 100%, όχι άρα και άρα, όχι δικές μου τοποθετήσεις επειδή λόγω αυτού και αυτού και αυτού, άρα βγάζω αποτέλεσμα, γιατί δικαστής δεν είσαι. Πρέπει να έχουμε αποδείξεις για να μπορέσουμε να αποδείξουμε την προδοσία. Και πρόκειται για προδοσία ή δεν πρόκειται για προδοσία. Γιατί αν πρόκειται για οτιδήποτε άλλο, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει αν υπάρχει προδοσία. Αυτό είναι που δεν διορθώνεται. Εάν ο Αρτέμις πρόδωσε την πατρίδα, είχα τοποθετηθεί από την αρχή που ξεκινήσαμε την δική μας συνεργασία ότι θα είμαι η πρώτη που θα πω εναντίον του. Γιατί το είπα από την αρχή και θα το κάνω. Ο αγώνας είναι απρόσωπος, είναι συνολικός. Άσε που λέει ο Αρτέμις η Ελλάδα μου και όπως το λέει ο πρόεδρος μου, είναι θέμα λόγου. Είναι καλά, όλοι μπορεί να το πούμε αυτό. Όλοι το λέμε αυτό. Είναι συνολικός αγώνας, δεν δεχόμαστε κανένας να μαυρώνει έναν τόσο μεγάλο αγώνα που έχουμε κάνει και από κοινού παλέψαμε. Θα συνεχίσουμε είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον άνθρωπο. Είτε υπάρχει Αρτέμις είτε δεν υπάρχει Αρτέμις, είτε υπάρχει Μανώλης είτε δεν υπάρχει Μανώλης. Α, και μπράβο. Όπως αν υπάρχει Βίκη, δεν υπάρχει Βίκη, υπάρχει λαός. Έτσι, μπράβο. Και δεν πρόκειται εγώ να μπορέσω να προδώσω την εμπιστοσύνη που μου είχε στο πρόσωπο μου Αρτέμις για να παραλάβω τα εργαλεία και να τα επεξεργαστώ με όλη την ομάδα η οποία τα επεξεργάστηκε. Και έτσι το έχω πει και μου λέει αυτό σε τιμά κιόλας. Εγώ το δήλωσα. Εάν μου αποδείξετε αύριο ότι ο Αρτέμις, θα τραβήξω πίσω, και αν μου αποδείξετε ότι ο Αρτέμις έχει προδώσει, θα είμαι η πρώτη που θα σηκωθώ και θα τους πάσω το κεφάλι. Και θα φύγω και θα συνεχίσουμε να αποκινούμε κάτι άλλο. Αλλά αυτό, αντί να γίνει αυτό, είπα πηγαίνετε, βρείτε τα και δώστε μας τις αποδείξεις. Ναι. Και να καθίσουμε εμείς να καταλάβουμε τι στο καλό συμβαίνει. Αντί να γίνει αυτό, με τα λύπης μου, και πάλι, ακούω ότι έρχεται στην Ελλάδα και αντί να γίνει η συνάντηση η οποία είχε συμφωνηθεί για να συζητηθεί αυτών και κλεισμένων των θυρών, δύο άτομα, όχι τρία, δύο. Ναι. Ο Μανώλης τον κάλεσε για να προσθεθούν ακόμα τρία μέλη στον οργανισμό, ο Βαλσαμάκης, Μαμαγάκης και Σύψας, που ήταν άτυπα μέλη και δεν έχουν καταχωρηθεί στο καταστατικό. Αντί δηλαδή να συζητήσουμε το πώς θα φέρουμε μία λύση,
σε ένα πρόβλημα το οποίο εξελισσόταν και ο οποίο εγώ δεν είπα τίποτα για να μην φέρω χειρότερο πρόβλημα και τον άφησα μόνο του τον πρόεδρο να πάει να βρεθεί με τον Αρτέμη. Λέει ότι ο Αρτέμης επειδή δεν συζητιέται και δεν ακούει, εγώ δεν θέλω να τον δω. Ήρθε στην Ελλάδα δηλαδή για να το δει και τελικώς δεν βλέπει τον Αρτέμη για το σκοπό που ήρθε και απλώς φέρνει την τοποθέτηση και πήγαν στην, καλέσαν την δικηγόρο για να δουν με το καταστατικό που έχουν πώς μπορεί να γίνει, να αυξηθούν τα και μέλη. Έπρεπε να έρθουν δηλαδή από την Αμερική να το κάνουν αυτό, μωρέ Βίκη μου. Μου, δηλαδή τώρα αυτό είναι λόγος να ταξιδέψουν εντάξει, από την Αμερική. Εντάξει, αλλά λόγους. Δεν φαντάζομαι να έρθει μόνο γι' αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, ο Αντώνης Βαλσαμάκης... Ο Αντώνης, συγγνώμη λίγο. Αυτό που είχαμε συμφωνήσει. Ο Αντώνης Βαλσαμάκης δεν ήταν τακτικό μέλος και έγινε εκπρόσωπος τύπου. Όχι, να σας πω. Άτυπα είναι τα μέλη 12. Άτυπα. Ναι. Τυπικά, στο καταστατικό, δεν είναι. Ο Βαλσαμάκης, Μαμαγάκης και Σύψας και όπως και οι υπόλοιποι, ναι, δεν είναι μέλη του οργανισμού. Δεν είναι δηλαδή στο καταστατικό. Μα τον αυτό... είχαμε εδώ δηλαδή εκπρόσωπο τύπου μα δεν τόσο μπορεί καιρό. Να είσαι εκπρόσωπος τύπος, δεν σημαίνει όμως ότι επειδή είχε συμφωνηθεί, ναι, ότι θα είναι. Και επειδή, ωραία, υπήρχε φιλία, υπήρχε αδελφοσύνη, υπήρχε. Είχε συμφωνηθεί σύμπνοια, αυτό προφορικά, ας πούμε, είχε γίνει και ναι, κάποια. Προφορικά, δεν είναι όμως νομικά καταχωρημένο πουθενά αυτό. Και ήθελα υπήρξε... να το κάνουν αυτό και επίσημο δηλαδή. Μα δεν υπήρξε. Υπήρχε έναν καταστατικό ναι, νόμο και λέω ότι ο πρόεδρος ζήτησε από τον Αρτέμη να το κάνουν αυτό επίσημα. Ναι, αλλά ο Αρτέμης σου λέει τώρα, δεν είναι και αυτός ανόητος. Γιατί έρχεσαι σήμερα και μου ζητάς τρία μέλη στον οργανισμό, ενώ υπάρχουν κι άλλοι. Γιατί μόνο τρία. Ναι, υπάρχουν κατάλαβα. Κι άλλοι, δεν υπάρχουν άλλοι. Κατάλαβα. Και η συμφωνία ήταν ότι θα υπήρχαν 20 άτομα στην Ελλάδα και 10 στην Αμερική. Όταν θα γίνει η τελική σύσταση του οργανισμού πριν ξεκινήσουν να υλοποιούνται όλα τα έργα, ενώ ήταν 12 οι αρχικοί, μετά θα προστίθονται κι άλλοι. Αλλά στην ουσία νομικά υπάρχει στο καταστατικό, ναι, η σύσταση ήταν από 7 άτομα, όπου μέσα σε αυτά ήταν και ο Καριώτης, ήταν ο Γιαβής και... Ο περιβόητος Καριώτης που τα τρέξε στον αέρα νωρίς-νωρίς. Ακριβώς, ήταν ο Γιαβής. Και ακόμα κάποιος, οι οποίοι παραιτηθήκαν, ναι, και εις αντικατάσταση του Καριώτη ήρθε ο κύριος Γιοργαντζάς. Άρα, στον οργανισμό δεν υπάρχουν ούτε καν τα 7 μέλη. Ναι. Είναι 5. Και το ένα μέλος και είναι... Και εν πάση περιπτώσει αυτό πολύ λίγο αφορά τώρα. Το ζήτημα τώρα είναι... Δείτε, όμως, αφορά ήρθε, από την αφορά, Αμερική, όμως... ήρθε από την Αμερική ο άνθρωπος για να συζητήσουμε για τις σοβαρές διαφορές και δεν το συζητήσαμε εν τέλει. Αυτό μου λες. Όμως, τώρα. Γιατί εξελίχθηκε μία αντιπαράθεση και να γίνεται ότι λέει ο ένας έτσι και ο άλλος αλλιώς και έχει δικαιώματα και δεν έχει δικαιώματα και ότι προσπαθούν να φέρουν μορφή κατά του Αρτέμη για να το ρίξουν από τον οργανισμό, ναι, τα μέλη. Μα τα μέλη, νομικά και νόμιμα, αυτά που είναι, δεν είναι αυτά που λένε. Άρα στην ουσία όλο αυτό, γιατί να κάτσεις να το πεις στον κόσμο. Γιατί να βγεις να πεις όλα αυτά στον κόσμο τη στιγμή που δεν ισχύουν. Και μάλιστα για να υπάρξει αυτό, η απόδειξη στο πρωτοδικείο, μέχρι και σήμερα που συζητάμε, είναι ότι υπήρξε το καταστατικό το πρώτο, το οποίο δείχνει τα 7 ονόματα όπως σας τα είπα, και υπάρχει τροποποίηση η οποία δείχνει τις αλλαγές αυτές που σας είπα και αυτό είναι καταχωρημένο μέχρι σήμερα. Δεν υπήρξε άλλη αλλαγή. Άρα για να υπάρχουν όλα αυτά που λένε, έπρεπε να υπάρχει αλλαγή. Άρα γιατί να βγαίνουμε να το πούμε στον κόσμο, τι αποσκοπεί. Και βγήκε και ο Νίκος Αμάραντος προηγουμένως για να τοποθετηθεί επ' αυτού. Ότι κατάλαβε ότι υπάρχει δόλιο σκεμμένο κάτι. Μα στην ουσία, να πάτε στο πρωτοδικείο θα τα βρείτε. Δεν υπάρχει δόλιο. Υπάρχει κατατεθειμένο. Άρα δεν το συζητούμε αυτό. Μες. Και πώς γίνεται η αύξηση των μελών και η αφαίρεση των μελών και η απομείωση κτλ. Είναι καταχωρημένο και μπορεί κανείς να το δει νόμιμα πώς γίνεται. Άρα δεν μας ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό. Άρα στο σύνολο αυτό το θέμα του καταστατικού της ΕΝΤ, η ΕΝΤ είχε δημιουργηθεί για να μπορέσει να είναι ο εποπτικός και ο ελεκτικός και ο συμβουλευτικός οργανισμός όταν τα πράγματα είχαν τελειώσει. Δηλαδή όταν αύριο φέρουμε τα χρήματα θα ήταν αυτή η ομάδα η οποία έχει τους επιστήμονες και θα έφτιαχνε όλες τις παράλληλες προτάσεις προς συζήτηση, κατάθεση προς το κοινό κτλ. Κτλ. Μέχρι σήμερα όμως. Ο οργανισμός ΕΝΤ, πέραν των ενημερώσεων που απλόχερα έκανε και ο πρόεδρος και οι υπόλοιποι,
και τα public relations, αν θέλετε, στο εξωτερικό και όλους τους φορείς και οτιδήποτε έγινε μέσα στο σύνολο τέλος πάντων των συναλλαγών μέχρι σήμερα, οι μελέτες, τα έγγραφα, οι υπολογισμοί, τα πάντα, δεν έγιναν από την ΕΝΤ. Ποτέ δεν δόθηκε μία βοήθεια από την ΕΝΤ. Η ΕΝΤ, παρόλο που εμείς φτιάχναμε τις μελέτες και λέγαμε φτιάχτηκαν. Δεν είπαμε φτιάξαμε. Σε κανένα επίπεδο, και το δηλώνω σήμερα, δεν έχει βοηθήσει η ΕΝΤ έστω και μία μελέτη. Βροντοφωνάζαμε για τους Δήμους. Για να σας εξηγήσω το έναν έχρωμο φακελάκι που κρατάτε εσείς, αυτό που δείχνει τους Δήμους και τις μελέτες κτλ., χρειάζεται μία εβδομάδα για να φτιαχτεί. Γιατί υπάρχουν υπολογισμοί όταν έγιναν οι μελέτες και δεν είναι απλά νούμερα όπως πήγαν και προσπαθήσαν μερικοί να το υποτιμήσουν. Υπάρχουν πάνω από 500 ταξίδια για να γίνει και τουλάχιστον 7 χρόνια τώρα. Μετρήσαμε και καταμετρήσαμε χιλιόμετρα δρόμο. Πόσα χιλιόμετρα δρόμο χρειαζόμαστε και πόσα έχουμε για να συντηρηθούν. Πόσα θα περνάνε από σύραγγες, πόσους όγκους νερό, πόσα λιμάνια έχουμε. Τι χρειάζεται για να γίνει η κάθετη ανάπτυξη από τον ένα δήμο στον άλλο για να μην ξαναχρειαστούμε ποτέ δάνειο. Όλα αυτά τα οποία έχει στοιχειοθετηθεί αυτή η μελέτη το 2,33, που κατά κάποιους είναι απλώς ένα τίποτα, δεν είναι έναν τίποτα. Έχει από πίσω τεράστια μελέτη, χάρτες, όγκους, κόστος. Πώς να στοιχειοθετηθεί το κόστος ενώ μιας κατασκευής δρόμου. Έπρεπε να πάρθουν στατιστικά στοιχεία του πριν και σήμερα, να φανεί το κόστος υλικών, να δούμε τι σημαίνει παραγωγή, πώς θα μπορούσαμε, πού χρειάζεται, πού είναι τα σύνορα, όλα αυτά. Υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων που νυχθημερών έχει δουλέψει γι' αυτό, την οποία ποτέ δεν βγήκαν να μιλήσουν, που όλα οδηγούμενα είναι ομάδα δικιά μου και όχι κανένας άλλου, η οποία προσφέρθηκε απλόχερα στον αγώνα, για να μπορέσουμε να τα στοιχειοθετήσουμε όλα, να είναι όλα στην εντέλεια, να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να πάμε στο επόμενο στάδιο. Χωρίς μελέτες δεν μπορούσαμε να αιτηθούμε. Μες. Και αυτό λάθος. Να καταλάβετε ότι αυτό που σας είπα προηγουμένως, το ένα μικρό πακετάκι του ενός Δήμου, χρειάζεται μία εβδομάδα για να στηθεί. Είναι 325 οι Δήμοι. Διαιρέστε το δια 44 να βρείτε πόσα χρόνια δουλειά είναι. Βίκυ μου, σε ποια φάση βρίσκεται τώρα το ζήτημα με τους Δήμους? Όταν κατατέθηκε, θα σας πω και γι' αυτό, γιατί άκουσα πάλι τον πρόεδρο Μεταλύπης μου να λέει ότι αν περιμένετε να έρθουν χρήματα από τους Δήμους, δεν θα δείτε τίποτα και είναι όλα λάθος και δεν υπάρχει τίποτα το οποίο και πρέπει να αλλάξουμε αυτό, διαφορά. Ήταν γι' αυτό μια απογοήτευση. Είναι μία απογοήτευση και δεν υπάρχει τίποτα να περιμένετε και όλα αυτά δεν τα κάναν σωστά και ξαφνικά βρεθήκαμε ότι τα κάναν και τα κάναμε. Και ότι υπάρχουν άλλες λύσεις και εμείς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο το σύστημα για να το φτιάξουμε και όχι να πάμε με άλλον τρόπο. Και μάλιστα ακούστηκε και το τελείως φεδρό, το οποίο έπεσε από τα σύννεφα όταν άκουσα τον ίδιο τον πρόεδρο να το λέει. Λέει γιατί δεν έπρεπε, λέει, να δοθεί εγγύηση στους Δήμους και οι Δήμοι να πάνε από μόνοι τους, λέει, για να κάνουν. Να κάνουν μόνοι τους τι πρέπει να κάνουν, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Ένα λεπτό σας παρακαλώ. Να δώσει την εγγύηση ο Αρτέμης στο Δήμο. Μα για να δώσει την εγγύηση ο Αρτέμης στο Δήμο, όπως είναι το νομικό καθεστώς της Ελλάδος, πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο, να πάει στο Υπουργείο Οικονομικών, να περάσει από το Υπουργείο Εσωτερικών, να εγκριθεί από το σύνολο και μετά να επιστρέψει πίσω να του πούν ναι, δικαιούσε να κάνει οποιαδήποτε δωρεάν ή δανειοδότηση. Και όταν αυτό γίνει, σημαίνει ότι ο Δήμος θα υποχρεούται να επιστρέψει τα κεφάλαια πίσω ο ίδιος. Εμείς σήμερα, και αυτόν στήθηκε και αυτόν έχει την επιτυχία που είχε και δεν χάλασε μέχρι σήμερα, και θα αφήσω το τι σημαίνει επιτυχία να σας το πω και σιγά σιγά τώρα στο τέλος, ήταν ότι δεν μπορέσαν μέχρι σήμερα με τις αποφάσεις που βγάλαν το Υπουργείο και δεν έβγαλαν αποφάσεις επ' αυτού, αλλά έβγαλαν γενικές και αόριστες, να μην μπορέσει να χαλάσει το αίτημα που έχουμε φτιάξει και να είναι σε ισχύ και να είναι τόσο ισχυρό που δεν μπορεί να το χαλάσει κανείς. Είναι η πρώτη φορά στα δεδομένα της Ελλάδας που κατατέθηκε αίτημα και μπορώ να σας πω και στο εξωτερικό, που είναι σωστά φτιαγμένο νόμιμο υπέρ του λαού. Γιατί τα κεφάλαια αυτά βρίσκονται κατατεθειμένα στους μητρικούς κληρονομικούς λογαριασμούς του πλανήτη, υπέρ του λαού, και ναι, αυτόν το έχετε πει πολύ και έχετε διαβάσει όλοι πλέον για τις αποφάσεις που είχαν πάρθει για τη διαχείριση και ακόμα και μετά το 1944 με τον Bretton Woods την απόφαση, και καταγράφηκε και στο ΦΕΚ.
ότι η διαχείριση αυτή των κεφαλαίων γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους. Όμως, το κράτος της Ελλάδος δεν ήρθε ποτέ να βοηθήσει αυτό που κάναμε. Υπήρχαν δύο δεδομένα. Αν ήταν ψέματα, έπρεπε να μας σταματήσουν. Και αν ήταν αληθή, έπρεπε να μας βοηθήσουν. Ωραία. Οπότε ούτε το ένα τώρα, κάνα, ούτε το άλλο. Τώρα λοιπόν. Λοιπόν, εμείς τι κάναμε. Όταν κατατέθηκε ο πρώτος, εμείς καταρχάς έχουμε καταθέσει μόνο ένα φάκελο. Τους υπόλοιπους τους κρατάμε. Γιατί έπρεπε να δούμε, να δώσουμε το περιθώριο για αντιδράσεις. Το τέλος του 2013, πριν ακόμα ενεργοποιηθείτε όλοι και να τρέχετε σε όλους τους Δήμους, ναι, όταν είχαμε λάβει την πρώτη ανάθεση από τον πρώτο Δήμαρχο, κατατέθηκε στην Αμερική τέλος του 2013 και δόθηκε, στον Παγκόσμιο Ελεκτή. Ναι. Και του δόθηκε ο απαντούμενος χρόνος για να υπάρξουν αντιρρήσεις. Περάσαν οι 3 μήνες που υπάρχει ο χρόνος για τις αντιρρήσεις, δεν υπήρξε αντιρρήση. Μόλις πέρασε αυτό, στοιχειοθετήσαμε σιγά σιγά την όλη Ελλάδα να τρέχει και να αρχίσει να ζητά από όλους τους Δήμους να γίνει το ίδιο. Σιγά σιγά ήρθαν και καινούργιοι Δήμοι. Αυτούς δεν τους κοινοποιήσαμε. Τους κρατάμε. Θα τους πάμε τώρα. Γιατί αφήσαμε να έχουμε τις αντιδράσεις το πρώτο, να δούμε την κυβέρνηση τι θα κάνει, να δούμε τι αποφάσεις θα βγάλουν, να δούμε τις αδυναμίες, να ξανασυζητήσουμε, να δούμε μήπως χρειάζεται διορθωτικών κάποια κίνηση κτλ. Αφού είδαμε ότι όλα αυτά δεν είχαν κανένα αντίκτυπο σε αυτό που έχουμε φτιάξει και το αίτημά μας προχωρούσε και πάει καλά, συνεχίσαμε και πήγαμε το φάκελο και μάλιστα ο πρόεδρος το γνωρίζει πολύ καλά, διότι εγώ του έστειλα όλο το φάκελο με μεταφράσεις από την Ελλάδα με στοιχειοθετημένα, με σφραγίδες αποστήλ, αναγνωρισμένα τα πάντα και όχι αυτές τις ανοησίες που ακούω να κυκλοφορούν ότι ποιος έκανε τις μεταφράσεις και δεν είναι νόμιμα και δεν είναι νόμιμα. Όλα αυτά είναι στοιχειοθετημένα μέχρι την τρίχα. Υπάρχει ο φάκελος στα ελληνικά, υπάρχει ο φάκελος στα αγγλικά πιστον αντίγραφο, πιστή μετάφραση, τα οποία είναι επικυρωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών με σφραγίδα της Χάγης και το οποίο κατατέθηκε και στη Federal Reserve, κατατέθηκε στη World Bank, κατατέθηκε σε όλους τους εμπλεκομένους φορείς και αυτό πάρθηκε πρωτόκολλο. Για να δοθεί και επίσης χρόνος για να δούμε αν υπάρχουν αντιρρήσεις ή όχι. Μετά από αυτό, ήρθαν στην Ελλάδα και είχαμε κατηδία συζήτηση και συνάντηση με τους αντιπροσώπους του OITC, οι οποίοι ήρθαν και αυτοί με τη σειρά τους, να ελέγξουν εάν αυτό το οποίο έχει ακουστεί και κατατεθεί είναι αληθή τα στοιχεία ή όχι. Ήρθαν και κάναν και αυτοί έναν έλεγχο. Κατατέθηκε και εκεί ένας άλλος φάκελος, ο οποίος δόθηκε από μένα προσωπικά, πάλι με τα στοιχεία κλειδωμένα, τα πάντα όπως πρέπει να είναι, με τους κωδικούς, τα πάντα κτλ. Και δόθηκε προς έλεγχο. Αφού τελειώσαμε αυτό, ενημερώσαμε εμείς και άλλες χώρες, οι οποίες χώρες έχουν ενημερωθεί για την κίνηση αυτή που κάναμε και υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες θα φανούν και αυτές σιγά σιγά. Άρα είναι η διαδικασία σε πολύ καλό δρόμο, προχωράει και αναμένουμε τα αποτελέσματα. Και όχι έτσι, μόνο είναι σε καλό δρόμο, είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Γιατί αν υπήρχε οποιοδήποτε μεμπτός σημείο μέχρι σήμερα, θα είχαν ακυρωθεί. Θα είχε βγει μια ανακοίνωση παγκοσμίως από το Συμβούλιο των 300 ότι αυτός ο φάκελος είναι άχρηστος και δεν υπάρχει και δεν ισχύει. Ήταν το πρώτο να το κάνουν. Αυτό μια ερώτηση που ακόμα έρχεται, ας πούμε, και πιο συχνά αυτές τις μέρες, Βίκυ μου, είναι η εξής. Γιατί ο Αρτέμις, εφόσον έχει τα εργαλεία του, έχει τα κεφαλαία του, έχει αυτά, τι χρειάζεται την ΕΡΤ, γιατί δεν προχωράει μόνος του, γιατί δεν προχώρησε μόνος του. Συγγνώμη, να σας πω το εξής. Ναι. Εγώ προσπάθησα να σας πω προηγουμένως ότι η ΕΡΤ μέχρι σήμερα έχει κάνει τον αγώνα της παράλληλα, συνοδεύοντας τον αγώνα, και δεν έχω να πω τίποτα εναντίον, αλλά δεν είναι ότι χωρίς την ΕΡΤ δεν γινόταν, γιατί και τα εργαλεία είναι του Αρτέμις ώρα και οι μελέτες και τα εργαλεία και τα πάντα όπως έχουν στηθεί είναι του Αρτέμις ώρα. Γιατί έπρεπε να απομονωθεί να μπορέσουμε σε περίπτωση προβλήματος η ΕΝΤ να μην φέρει ευθύνη. Διότι η ΕΝΤ είναι συμβουλευτικός οργανισμός. Και συμβουλές θα τις δώσει όταν έχουμε πλέον τελειώσει. Άστο τώρα που βοηθάμε. Όλοι βοηθάμε όπως βοηθάνε όλοι οι Έλληνες. Ετοιμαζόμασταν, ενεργοποιούσαν. Τον ήθελαν αυτόν τον οργανισμό, δεν μπορώ να καταλάβω. Να βοηθήσει ο καθένας όπως μπορεί. Εγώ για να βοηθήσω ήθελα έναν οργανισμό. Ωραία, παιδάκι μου δηλαδή. Μα δεν έγινε μέσω του οργανισμού. Εσείς ακούσατε ποτέ ότι το χρηματοφυλάκιο ήταν το χαρτοφυλάκιο ήταν του οργανισμού? Εγώ κοιμόμουν με το κεφάλι μου ήσυχο. Να σας πω και το εξής. Ναι. Εγώ σαν Βίκη και σαν άτομο, σαν πολίτης, σκεπτόμενοι όπως σκέπτομαι συνέχεια, είναι εάν είχα απέναντι μου έναν οργανισμό να κάνει σύμβαση με την κυβέρνηση, θα ήμουν η πρώτη που θα έλεγα ότι δεν δέχομαι.
Γι' αυτό δεχτήκαμε όλοι πολύ καλά, γιατί το φυσικό πρόσωπο ελέγχεται ανά πάσα στιγμή. Το ότι υπογράψει είναι το έγγραφο και όχι τι έχει από πίσω του. Δεν μας ενδιαφέρει, γιατί και να έχει από πίσω του, θα ελέγξεις. Το πληρεξούσιο είναι σωστό, είναι νόμιμο, έχει όρους. Εάν δεν έχει όρους και είναι κατατεθειμένος σωστά και δεν έχει χρονικά πλαίσια και δεν έχει περιορισμούς, σημαίνει ότι το πληρεξούσιο του δίνει το δικαίωμα να είναι αυτός το εργαλείο και να καταθέτει ό,τι θέλει, να το κάψει αν θέλει. Άρα δεν με ενδιαφέρει εμέναν αυτόν που ασχολούνται όλοι, που βρήκαν τα λεφτά και να με κατηγορούν κιόλας ότι είπα δεν απάντησα μέχρι σήμερα και να λένε ότι δεν απάντησα που βρήκαν τα λεφτά. Από τη στιγμή που ο Αρτέμις Σόρας στο όνομα του, το πληρεξούσιο είναι ανέκλητο, πρώτο. Διαρκείας, που σημαίνει αν αύριο έχει Αλτσχάιμερ, η υπογραφή του χτεσινή ισχύει μέχρι τη μέρα που θα πεθάνει και από εκεί και πέρα μπαίνει το κληρονομικό δίκαιο και σημαίνει η συνέχεια είναι πλέον σε τι έχει αφήσει σε κληρονομιά παρακάτω, ποιοι είναι οι δικλείδες ασφαλείας, αυτά έπρεπε να ελέγχουμε. Το να σας πω και να μην σας πω ήρθαν από το διάστημα, δεν ήρθαν από το διάστημα, είναι τεχνολογίες και δεν είναι τεχνολογίες, είναι του χ, του ψ, του νι, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να ελέγξω το πληρεξούσιο, πρώτον, και δεύτερο, εάν οι χειρισμοί του Αρτέμις Σόρα είναι εντάξει, που και αυτό δεν με ενδιαφέρει και πάλι, διότι θα δω το έγγραφο και αν η υπογραφή του που θα βάλει είναι γνήσια. Και τι έγγραφον υπογράφει. Άρα, αν το έγγραφο που υπογράφει ο Αρτέμις δεν το υπογράφει γιατί το φτιάξε μόνος του, ναι. Εννοείται ότι εμείς παρακολουθούμε, το φτιάχνουμε, το ελέγχουμε, το φτιάχνουμε από όλες τις πλευρές να μην έχει κενό και το φτιάχνουμε εμείς το κέντρο, γιατί δεν είμαστε Αρτέμις, δεν είμαστε κράτος. Είμαστε στη μέση. Πρέπει να προστατευτούν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των πολιτών μέσα από αυτές τις πράξεις. Βεβαίως δεν θα πάθει ζημιά το χαρτοφυλάκιο και από την άλλη δεν θα πάθει κυβέρνηση. Αλλά εμείς στη μέση έπρεπε να δούμε ότι θα υπάρχει διάβγεια, ότι όλα θα γίνουν σωστά με τον νόμο, ότι θα υπάρχουν η συνέχεια, ότι δεν σταματά αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Αρτέμις και όλα αυτά έπρεπε να γίνουν σωστά και κάθε νομικός μπορούσε να καθίσει, αν είχε οποιαδήποτε καλύτερη πρόταση να κάνει, να την κάνει γραπτός για να την σκεφτούμε και να δούμε τι αλλαγές χρειάζεται να γίνει. Σωστά τα λέω. Ναι. Λοιπόν, άρα, αν είναι φυσικό πρόσωπο, διότι εμείς μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, η κατάντια της χώρας έχει φτάσει εδώ που έφτασε, γιατί οι συμβάσεις γίνονται όχι με φυσικά πρόσωπα, γίνονται με εταιρείες, γίνονται με οργανισμούς, γίνονται με ΜΚΟ. Η ΜΚΟ ή οποιοσδήποτε οργανισμός δεν μπορεί να ελέγχει το πίσω του ποιος είναι, γιατί κάποια στιγμή και μάλιστα και να έχεις ανάθεση ως διαχειριστής της ΜΚΟ, που στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να είναι ο πρόεδρος και πείτε ότι αύριο έρχονται και λεφτά να μπουν σε έναν οργανισμό και πείτε ότι υπάρχει μια διαχείριση από τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος ενός οργανισμού που είναι διαχειριστής της εταιρείας, εάν υπάρξει απόφαση των μελών για καθαίρεσή του, αυτό μπορεί να συμβεί και ο ίδιος δεν μπορεί να παρέμβει. Ωραία. Γιατί δεν τον παρατάει τώρα λοιπόν να προχωρήσει, να κάνει αυτό που είναι να κάνει. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή τώρα που δεν το τελειώνει, κατάλαβες. Μα σας εξηγώ. Εμείς ούτως ή αλλιώς δεν άλλαξε κάτι από την πορεία. Ούτε αυτά που καταθέσαμε μπορούν να λιωθούν. Και μάλιστα και ο ίδιος ο πρόεδρος στην τελευταία του ομιλία έχει πει ότι συμφωνώ απόλυτα με έναν πολίτη, ο οποίος είχε μπει κάτι ότι τι γίνεται με τα έγγραφα κτλ. Λέει όλα εκείνα που παρουσιάστηκαν στον ελληνικό λαό είναι αλήθινα. Η διαχείριση τους είναι το πρόβλημα, λέει. Οι διαχειριστές αναλαμβάνουν τον ρόλο του ιδιοκτήτη. Είναι κλασικό σύνδρομο του Rothschild και τελικά των σιωνιστών. Αυτό είναι. Εντάξει, για μένα δεν θέλω ούτε καν να το συζητήσω έτσι. Η ουσία είναι ότι οτιδήποτε κατατέθηκε είναι τόσο καλά κλειδωμένο που δεν μπορεί να χαλάσει, ρε παιδιά. Είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν, ή ο ένας ή ο άλλος. Αλλά στην ουσία εμένα δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να δω εάν η πράξη αυτή που κάναμε μέχρι τώρα είναι σωστό ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, μου λες λοιπόν ότι μια χαρά είναι το εργαλείο των Δήμων, προχωράει, το έχετε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και το ελέγχετε κτλ. Κτλ. Οπότε είναι ένα εργαλείο το οποίο υπάρχει, είναι εν ενεργεία και μπορούμε να συνεχίσουμε να το δουλεύουμε. Χωρίς αμφισβήτηση. Τέλεια. Να πάμε τώρα στο άλλο εργαλείο που είναι τα 600 δις. Ξέρουμε γιατί δεν τα παίρνουν, φοβούνται τον έλεγχο. Έχουν όλοι λερωμένη τη φωλιά τους, δεν θέλουν να κάνουν έλεγχο κτλ. Κτλ. Μαζέψαμε κάποια ψηφίσματα. Αυτά τα ψηφίσματα είναι ανάγκη να είναι 2 εκατομμύρια, 3, 4. Εμείς είμαστε 100.000, 200.000 Έλληνες. Και θέλουμε να πάμε στον υπεύθυνο, στον αρμόδιο και να του πούμε εμείς οι 200.000 Έλληνες, ας μην έχουν πιστοποιηθεί περισσότερα. Εμείς οι 200.000 Έλληνες θέλουμε, εν πάση περιπτώσει, να μας δώσει μια απάντηση. Βρε αρμόδιε εισαγγελέα, τι είσαι εσύ.
Γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Είναι άλλο ένα ερώτημα δηλαδή, πάνω το στα ψηφίσματα. Πολύ γιατί λογικό και μια χαρά. Και εμείς εδώ, μαζέψαμε χιλιάδες ψηφίσματα. Κάναμε αγώνα. Θέλουμε να ξέρουμε πού είναι, γιατί είναι, και δεν θα το ρωτάγαμε με τόσο πάθος, αν μπορεί να λέγεται πάθος αυτό, εάν δεν είχαν συμβεί όλα αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες. Να το πω και αυτό, ναι. Θανάση, και δεν πειράζει. Όλες οι ερωτήσεις χρειάζονται, ναι. Δεν πειράζει. Η ερώτηση είναι εύλογη. Η απάντηση είναι ως εξής. Ο λόγος που είχαν κατατεθεί από την αρχή αυτά τα 600 δις, ναι. Πέραν του τεχνικού θέματος που ήταν όντως για να σταματήσει η πτώχευση τότε, που το χρονικό πλαίσιο στο οποίο είχε γίνει, ο τρόπος που έγινε, ενημερώθηκε το Αμερικανικό Δημόσιο, αλλά δεν υπάρχει αμφισβήτηση το πώς έγινε και τι σημαίνει αυτό το κεφάλαιο, το οποίο είναι κατατεθειμένο μέσω των χρεογράφων υπέρ της Ελλάδος. Όλα αυτά που έγιναν δεν μπορεί να τα χαλάσει κανένας. Έγιναν. Ό,τι έγινε μήνυση κατόπιν, ναι. Προς την κυβέρνηση, το οποίο προχωράει, και αυτό προχωράει. Βέβαια, έχουμε να κάνουμε με ασυλίες, έχουμε να κάνουμε με άλλα θέματα. Αλλά άσχετο, ναι. Με αυτό, υπήρξε το θέμα. Αν δείτε το θέμα του τούχου σου, ήταν η συνέχεια του πρώτου. Το τούχου σου, όταν ξεκίνησε ο Αρτέμις να κάνει την πρόταση, να καταθέσει την πρόταση χρηματοδότησης για τις τράπεζες, όλα αυτά είναι συνέχεια του που ξεκίνησε ο προηγούμενος φάκελος. Δεν ξαφνικά ήρθαν από το μηδέν. Άρα, αφού η κυβέρνηση δεν έχεις επανδρώσει όλο σου το σύστημα να μην μπορείς να αφήσεις να γίνει τίποτα, ερχόμαστε τώρα με τον ιδιωτικό φορέα τούχου σου, ναι. Που έγινε με όλους αυτές τις σκιώδεις πλέον κινήσεις και οι οποίες επιβαρύναν ακόμα μια φορά τον ελληνικό προϋπολογισμό και έγιναν όλες αυτές οι παρανομίες, αν θέλετε, οι οποίες σιγά σιγά έχουν στοιχειοθετηθεί και είμαστε έτοιμοι πολύ σύντομα, ελπίζω, να τελειώσουμε με αυτόν το τεράστιο κεφάλαιο του τι συνέβη και μεταξύ κρατικών εγγυήσεων του Χουσού και κυβέρνησης, αλλά και κρατικών, και τραπεζών, ή κρατικών εγγύσεων και απευθείας στις τράπεζες, το οποίο αυτό ο Αρτέμις, αφού είδε την κίνηση που έγινε με την πώληση των μετοχών της Eurobank, ήρθε και λέει, ιδιωτικός φορέας τώρα δεν έχει ασυλίες, καταθέτουμε την πρόταση η οποία είναι για εξαγορά του κεφαλαίου, το οποίο έχει καταθέσει η κυβέρνηση για τον εγγύησεο στο τούχου σου, για να μπορέσει να μειωθεί τουλάχιστον το δάνειο της κυβέρνησης κατά 50 δισεκατομμύρια που είναι αυτό που έχει δώσει ως εγγύηση στο τούχου σου, αλλά την ίδια στιγμή επανδρώνονται το θέμα των τραπεζών, μπαίνει στην οικονομία κεφάλαιο για να αρχίσει να κοινοποιείται κεφάλαιο και να αρχίσει να φαίνεται και η αλήθεια. Άρα αυτό, αν γίνει, σημαίνει ότι την ίδια στιγμή έρχεται και η λύση των 600. Διότι δεν τα πειράξαμε τα 600, είναι επιπρόσθετο αυτών το 100. Τι έγινε όμως στην πορεία? Κατατέθηκε η πρόταση. Εξοδίκως. Δεν το λαμβάνε υπόψη τους. Κάναν ό,τι δεν το λαμβάνε. Μετά έρχεται η δεύτερη εξώδικη δήλωση, η οποία κατατίθεται ξανά η προσφορά και κοινοποιείται και προς την Τρόικα και προς την κυβέρνηση. Γιατί είναι και οι άλλοι δύο που επανδρώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν γίνεται τίποτα. Έρχεται μετά από 15 ημέρες και καταθέτει την μηνυτήριον αναφορά εναντίον της Τρόικας, εναντίον του τούχου σου, του της διοίκησης κτλ. Και δι' της Διευθύνουσας Συμβούλου, η οποία ήταν η καθήλυνη υπεύθυνη στο να παίρνει τις αποφάσεις και να μπορεί να πάρει το βάρος της επιχείρησης. Αφού έγινε αυτό, ξεκινήσαμε, όπως είπαμε, να στοιχειοθετήσουμε το τι συνέβηκε με το θέμα των τραπεζών, για να μπορέσουν οι πολίτες σε όλα τα πρωτοδικεία της χώρας να αρχίσουμε αυτές τις κινητοποιήσεις σαν πολίτες πλέον, όχι σαν Αρτέμις, χρησιμοποιώντας αυτή την πρόταση που δόθηκε από τον Αρτέμι, να έρθουμε και να δώσουμε εμείς πλέον όθηση στο γιατί δεν ελέγχεται η πρόταση του Αρτέμι από τη μία, δεύτερον, τι έγινε με τις τράπεζες, πόσο χρηματοδοτηθήκαν οι τράπεζες και όλα αυτά. Εμείς, για να στηθεί όμως αυτό, υπήρξε η κίνηση του να βρεθεί καταρχάς το ΦΕΚ να στηθεί με την τωρινή του μορφή. Το ΦΕΚ του τούχου σου έχει πάρει 17 διαφορετικές τροποποιήσεις. Μόνο για να το δείτε, την τροποποίηση, είναι ένας δέδαλος. Γιατί φτάνεις στο τέλος της τροποποίησης και βλέπεις ότι άλλαξε ο νόμος. Και πας να βρεις τον νόμο και άλλαξε ξανά. Και πας να βρεις μετά και ξαναγίνεται το τροποποίηση. Άρα είναι ένας λαβύρινθος που μόνο για να το στήσεις αυτό χρειάζονται τεράστιες πληροφορίες, πολλά άτομα και συνεχώς να μην κάνουμε άλλη εργασία από το να βρούμε όλα αυτά τα στοιχεία. Και τα στοιχεία μετά το 2011
δεν τα βρίσκουμε και πουθενά καταχωρημένα με τέτοιον τρόπο που να μπορέσουμε να τα... Ενώ τα βρήκαμε μέχρι το 11, από το 11 και μετά υπάρχει ένα κενό. Και ούτε μέσα στους ισολογισμούς τα βλέπουμε καθαρά. Τυπώνουμε τους ισολογισμούς, τυπώνουμε τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή πάμε να κάνουμε σειρά του puzzle για να μπορέσει να βγει ένα αποτέλεσμα που όταν το καταθέσουμε να μην μπορεί πλέον να πέσει. Διότι ξεκινάμε μια πορεία η οποία πρέπει να έχουμε και άλλα στοιχεία στα χέρια μας. Και αυτό σας ενημερώνω ότι ούτε και αυτόν έγινε κάτι από την ΕΝΤ. Πάλι από την Ελλάδα γίνεται, με όλη την ομάδα η οποία έχει, που είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, να μην κάνει άλλη δουλειά. Και ακούμε μόνο κουβέντες οι οποίες γιατί δεν ήρθαν, γιατί δεν βγήκαμε ακόμα, άρα συμβαίνει κάτι, άρα γιατί. Όλα τα γιατί υπάρχουν απαντήσεις. Άρα σε αυτά τα δεδομένα έρχεται το του χουσού τώρα που σας λέω ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά στο να επανδρωθεί αυτή το αποδεικτικό στοιχείο της προδοσίας και της εσκεμμένης, αν θέλετε, ενορχιστρωμένης κίνησης της κυβέρνησης προς, και της Τρόικας αλλά και των τραπεζών μέσα στο σύνολο που έγιναν των κινήσεων στην κυβέρνηση και η κυβέρνηση το πώς αντέδρασε και το πώς αποδέχτηκε όλες αυτές τις παράνομες κινήσεις, να είναι τόσο καλά στοιχειοθετημένο που θα είναι πολύ πολύ δύσκολο πλέον να πέσει. Και ναι. Ενώ ετοιμαζόμασταν σε αυτόν και πραγματικά σας λέω φταίνουμε νέμα, κανένας δεν πήγε διακοπές. Να είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ να μπορέσουμε να το αντέξουμε να γίνει αφιλοκερδός και όλοι μαζί με το κεφάλι κάτω χωρίς πολλά πολλά. Ξαφνικά βλέπουμε όλο αυτό το οποίο έρχεται και μας δίνει μια σφαλιάρα, το οποίο φεύγουν όλα στον αέρα, σαν πως και τίποτα δεν υπήρξε. Άρα και το θέμα των 600, πάω πίσω στην ερώτησή σας. Ναι. Γιατί δεν πάμε να τα πετύσουμε. Θα πάμε να τα πετύσουμε. Αυτές όλες οι υπογραφές οι οποίες έχουν πάρθει, μετά την κατάθεση των μηνύσεων του τούχου σου, το επόμενο που θα γίνει είναι η απέτηση του ελέγχου. Γιατί πρέπει να τα πάμε σιγά-σιγά. Δεν μπορούμε να πάμε όλα την ίδια ώρα. Γιατί στείλουμε. Υπάρχει μια στρατηγική, την οποία στρατηγική, λυπάμαι που θα το πω και πάλι, δεν έγινε από την ΕΝΤ. Και βλέπετε ότι η στρατηγική είναι πάρα πολύ, πολύ προσεγμένη. Ξεκινήσαμε να το δείτε και ξεχάσαμε και ένα θέμα, το θέμα της Ανατολής. Ακόμα και εκεί, είδαμε να λέει ο Πρόεδρος και εκεί πάλι κάθομαι και λέω, μα δεν είναι δυνατόν να ακούω αυτά τα πράγματα από το στόμα ενός Πρόεδρου που είναι εκεί πάνω. Ότι ο Αρτέμις να μας πει αν έχει τον έλεγχο των μετοχών και να αφήνει υπονοούμενα, πάλι γκρίζες ζώνες. Ενεργοποιήθηκαν, λέει, με τον Γερανζάν και τον Καριώτη. Ουδέποτε τις παρέδωσε, δωρεά του αέρα. Για τις μετοχές της Ανατολής τώρα μιλάμε. Αυτό. Για τις μετοχές. Σας το λέω και αυτό γιατί και αυτό συνάδουν. Όλα θα κλειδώσουν στο τέλος το ένα μαζί με το άλλο. Δηλαδή όλες οι κινήσεις που έγιναν. Η στρατηγική είναι ότι το ένα, παρόλο που φαίνονται ανεξάρτητα πρώτο, δεύτερο, τρίτο, δεν αλλάζει το δεδομένο ότι στο σύνολο θα αγκιστρωθεί το ένα πάνω στο άλλο για να γίνει το σπάσιμο. Γιατί πρέπει να αποδειχτεί λίγο τι έγινε με τις τράπεζες, η προδοσία, όλα αυτά που γίνονταν στο παρελθόν με την Τράπεζα της Ανατολής, τις στοχεύσεις της τράπεζας, η τράπεζα, οι μετόχοι των τραπεζών, όλα αυτά τα οποία έγιναν. Ήταν στόχος να δείξουμε ότι επαναλαμβάνεται η ιστορία σήμερα, ότι είναι σκεμμένο, ότι είναι ένα μεγάλο πλάνο το οποίο έχει γίνει από το παρελθόν και δεν είναι σημερινό, με στοιχεία όμως που να μην μπορεί κανένας να πει τίποτα. Και λέει ο Μανώλης ότι ο Αρτέμις δεν έχει τον έλεγχο των μετοχών. Μα εγώ τις μετοχές όταν γνώρισα τον Αρτέμι, πολύ πιο πριν συσταθεί η ΕΝΤ το 2011, εγώ με τον Αρτέμι είχαμε γνωριστεί πολύ νωρίτερα. Ένας λόγος που βρήκα τον Αρτέμι είναι διότι είχα μελετήσει για αρκετό διάστημα και είχα φτιάξει το χρονικό, που πολλοί θα το έχετε διαβάσει, από το 1821 μέχρι σήμερα, τις στοχεύσεις των τραπεζών, το χρυσό της Ελλάδας, τις δεσμεύσεις, πού πήγαν τα χρήματα κτλ. Και το έφτιαχνα μόνη μου, γιατί όντως είχα αρχίσει να ψάχνουμε από πολύ νωρίτερα για να στοιχειοθετηθούν, για να βρω στοιχεία και από το παρελθόν έψαχνα και στο εξωτερικό και είχα βρει αρκετές πληροφορίες και για το θέμα της Ανατολής και που βρίσκονται τα κεφάλαια και που πήγαν τα κεφάλαια κτλ. Επειδή το πλάνο είναι, σας λέω, σαν ένα puzzle, το οποίο όμως η εικόνα είναι πεντακάθαρη, είδα τις μετοχές, και όχι μόνο τις είδα τις μετοχές, τις 40 μετοχές που έχει, τις είχε ενεργοποιημένες πολύ νωρίτερα.
Όταν και πάλι το πώς έγινε η εκτίμηση του Γιωργαντζά και του Καριώτη, ήταν θέμα στρατηγικής να γίνει μια εκτίμηση. Δεν ήταν ότι ενεργοποιήθηκαν με τον Γιωργαντζά. Ενεργοποιήθηκαν από τον ίδιο τον Αρτέμι και χρησιμοποίησε επιστήμονες για να γίνει μια επεξεργασία των δεδομένων για να βγουν δημόσια και να τοποθετηθούν για το θέμα της αξίας. Δεν σημαίνει ενεργοποιήθηκαν με τον Γιωργαντζά και τον Καριώτη, γιατί μπορούσαν να ήταν με οποιονδήποτε άλλο. Είναι επιστήμονες οι οποίοι πήραν τα δεδομένα που τους δόθηκαν και τα μετρήσαν, τα βάλαν στα μαθηματικά τους και είπαν α, β, γ, βγάζει δέλτα. Περιττό να πω ότι δεν είναι μόνο εκείνοι οι δύο οι οποίοι έχουν κάνει μελέτες. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι ακόμα δεν τους εμφάνισαν κανένας, γιατί δεν χρειάζεται. Όταν χρειαστεί, θα εμφανιστούν και υπόλοιπα πράγματα, άλλες μελέτες, οι οποίες είναι για να επικυρώσει ότι όλα αυτά είναι αληθή. Και πάω στο θέμα της δωρεάς. Λέει ουδέποτε παρέδωσαν τις μετοχές για να υλοποιηθεί η δωρεά. Ναι. Μα είναι επόμενο να μην παραδοθούν μετοχές αφού δεν υλοποιήθηκε η δωρεά. Γιατί δεν υλοποιήθηκε η δωρεά? Γιατί για να υλοποιηθεί οποιαδήποτε δωρεά, υποχρεούσε να καταθέσεις το αίτημα σου στην εφορία σου, στη ΔΟΗ και μετά να καταλήξεις στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου να εισπράξουν το φόρο. Εδώ ο Αρτέμις το κλείδωνε για να φανεί η αξία της μετοχής από τη μία, γιατί επειδή είχαν κάνει κάποιοι επιστήμονες μία μελέτη και μία ανεκτίμηση, δεν σημαίνει ότι αυτό αποδεικνύει κάτι. Έπρεπε να το αποδεχτεί και το κράτος. Και κυρίως η Τράπεζα της Ελλάδος. Όμως, επειδή γνωρίζοντας τα δεδομένα του βρώμικου καθεστώτος που είναι χτισμένο γύρω από το θέμα της Ανατολής στην Τράπεζα Ελλάδος και τους Rothschild, δεν μπορείς να πας απευθείας σε αυτούς να τους ρωτάς τη γνώμη τους. Έπρεπε να το επικυρώσεις σιγά-σιγά με νόμιμα μέσα που να αποδεικνύουν την ορθότητα των πράξεων σου. Άρα, καταθέτεις την εφορία και ζητάς να φορολογηθείς. Να εκτιμηθεί και να φορολογηθείς. Εφορία εκτιμά και φορολογεί. Και λέει μετά, ελάτε να εισπράξετε το φόρο. Δώστε μας επιταγή, λέει. Άρα επικυρώνει την αξία. Άρα με αυτά τα δεδομένα ήδη έχουμε μία επικύρωση ότι η αξία είναι δεδομένη. Δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς. Σωστά? Βέβαια. Okay. Μετά, ο φόρος γιατί δεν εισπράχτηκε? Είναι διότι από την αρχή τα 27 δις τους είπε. Όπως κάνετε τώρα, γιατί είχαμε δει το που πάνε τον νόμο. Τον νόμο, τώρα που χρωστάει ο γέροντας 100 ευρώ και του κόβουν από το μισθό, ο Αρτέμις ήρθε και δημιούργησε ένα δεδομένο πάνω στο οποίο να έχει καλέσει την κυβέρνηση να εισπράξει από τους τίτλους σου, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι δώστε μου μια επιταγή και μόνο. Μα γιατί λες σήμερα ότι θα κατάσχεις περιουσίες τότε από τη στιγμή που του Αρτέμι τους ζήτησες μόνο επιταγή? Τους άλλους όλους γιατί τους ζητάς? Γιατί τους ζητάς τότε να δώσουν περιουσίες τους για να μπορέσουν να αντιστρέψουν το χρωστούμενο, το φιλούμενο? Άρα προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε δεδομένα τέτοια πάνω στα οποία οι μελλοντικές μας κινήσεις, που είναι οι σημερινές και οι μελλοντικές, να πατήσουμε για να έχουμε δεδομένα που να αποδεικνύουμε στην κυβέρνηση τις παρανομίες που έχει κάνει και να σπρώξουμε με τον τρόπο μας το να υλοποιηθεί η πράξη. Εννοείται ότι για να το υλοποιήσει όμως η κυβέρνηση, θα πέσει η κυβέρνηση, αν πάει να εισπράξει αυτόν τον φόρο. Σωστά? Δεν είναι κάτι απλό. Εν τω μεταξύ, το κράτος απεφάνθη για την αξία της μετοχής. Βάσει ποιων στοιχείων το έκανε? Αφού κατατέθηκε η μετοχή και τους είπε εγώ θέλω να κάνω μεταφορά, να κάνω μεταφορά. Υπάρχει τρόπος ο οποίος γίνονται όλες οι δωρεές. Υποχρεούσε να δηλώσεις τι θα καταθέσεις, λέει τη μετοχή μου τάδε, την καταθέτει και λέει παρακαλώ όπως υλοποιηθεί η πράξη. Έρχεται το κράτος και σου λέει μετά, για να υλοποιηθεί η πράξη υπάρχει φόρος 0,5% επί της αξίας. Την αξία τη θέτει το κράτος. Στα στοιχεία που έχει. Είτε του τα παρέδωσες εσύ, είτε τα βρήκε, δεν μπορεί έναν κράτος να έρθει να κάνει για αξία ψεύτικη. Αλλά πέραν από αυτό, υπάρχει και το δικαστήριο το οποίο τροχοδρομήθηκε και έχει κερδιθεί. Το δικαστήριο το οποίο έχει κερδιθεί είναι ότι απέδειξε ότι δεν έχει... ότι η Εθνική Τράπεζα δεν περαίωσε ποτέ την καθάριση την οποία είχε πει ότι είχε
κάνει στο παρελθόν και βάσει αυτού είχε δεδομένο ότι είναι άκυρες συμμετοχές. Άρα απέδειξε ο Άρτεμις Σόρας με τις κινήσεις που έκανε πρώτον την αξία και δεύτερον ότι είναι σε ισχύ και το τρίτο και καλύτερο είναι ότι δεν έγινε ποτέ η εκκαθάριση, άρα δεν ισχύουν όλα αυτά που είπε η Τράπεζα Ελλάδος και η Τράπεζα της Εθνικής και άρα εκ των πραγμάτων μπαίνουμε σε έναν τεράστιο κύκλο όπου θα εμφανιστούν σιγά σιγά και άλλα πράγματα. Συνέχισε ο Άρτεμις Σόρας και λέει εντάξει, αφού δεν αποδείχτηκε αυτόν το οποίο εσείς τόσα χρόνια τοποθετήσετε από τον καιρό που από το 1936 όταν έγινε όλη αυτή το 36 ήταν η ημερομηνία που θα είχε εγκλήσει 35 ήταν, το πήγαν το 36 όπου θεωρητικά θα είχε εγκλήσει και θα είχε περατωθεί η εκκαθάριση. Δεν έγινε, μετά ήρθε ο Παγκόσμιος Πόλεμος και τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Ενώ η Εθνική βγήκε και είπε ότι δώστε μου πίσω τις μετοχές το 46, παραδώστε τις μετοχές, σφράγιζε μετοχές και τις έπαιρνε πίσω γιατί είχαν ακυρωθεί. Έμα δεν μπορεί να ακυρώσεις κάτι εσύ, ο οποίος είσαι αυτός που αγοράζεις και όχι αυτός που πουλά, και αφού δεν έχει γίνει η εκκαθάριση, και ήταν μέσα στο ΦΕΚ να υπάρχει εκκαθάριση για να μπορέσεις να πας στο επόμενο στάδιο. Άρα δεν έγινε ποτέ η εκκαθάριση. Πάνω σε αυτό κίνησε πλέον τις διαδικασίες ο Αρτέμις για να φέρει καινούριους εκκαθαριστές και να θέσει εκκαθαριστές υποχρεωτική εκκαθάριση στην τράπεζα. Πάνω σε αυτήν όμως τη δίκη, ξαφνικά γαντζώνονται και όλοι οι άλλοι. Και ένας από αυτούς ο Ρήνος, ο οποίος έχει τη δική του μετοχή και παλεύει με τον πατέρα του στη Ρόδο για να κάνει ό,τι θα κάνει. Άσχετα με αυτό όμως, ο Αρτέμις είναι δικιά του η δίκη. Γιατί δεν πήγατε να κάνετε δική σας δίκη και έρχεστε πάνω στη δίκη του Αρτέμι. Ο Αρτέμις στην δίκη του Σεπτέμβρη, όταν μπήκε να απαιτήσει, γιατί εκεί ήταν είχε μπει για να απαιτήσει την εκκαθάριση. Ναι. Ακυρώνει το πρωί το φάκελο, γιατί είδαν όλους αυτούς να μπαίνουν από πάνω του και υπήρχαν δεδομένα τα οποία δεν ήταν αυτά που ήθελε για να μπορέσει να υλοποιήσει την πράξη του. Γιατί είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος όταν έρχονται άλλοι στη δική σου τη δίκη, το που μπορεί να πάει μια δίκη. Και οπότε ξανακαταθέτει φάκελο την ίδια μέρα για την εκκαθάριση. Ακύρωσε αυτό το δικαστήριο και ξεκίνησε καινούριο ή το ανέβαλε? Όχι, όχι, ακύρωσε. Ακύρωσε το φάκελο και είπε ξανακαταθέτω. Αλλά αυτό το δικαστήριο είναι για την εκκαθάριση. Δεν είναι το δικαστήριο για να δούμε αν έχει γίνει εκκαθάριση ή όχι. Εκείνον έχει τελειώσει. Έχει κερδιθεί. Εκείνο που γίνεται τώρα είναι ότι απαιτεί την εκκαθάριση. Την απέτηση του όμως μπορεί να την κάνει όποτε θέλει. Δεν υποχρεούται να την κάνει αυτή εχθές. Η εκκαθάριση έχει άμεση σχέση με τη ρευστοποίηση της μετοχής. Βέβαια, στο τέλος της ημέρας η ρευστοποίηση δεν έρχεται επειδή θα αποφανθεί το δικαστήριο την αξία. Όμως, αυτό που θα. Όχι την αξία, θα αποφανθεί της πράξεως. Γιατί όταν υπάρξει εκκαθάριση, θα αποδειχτεί το τι έγιναν τα χρήματα. Μπαίνει σε διαδικασίες πλέον ότι θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη πλέον η Εθνική. Τώρα, τι θα κάνουμε με το θέμα του πού θα ρευστοποιηθεί, πώς θα ρευστοποιηθεί κτλ. Είναι έναν άλλον κεφάλαιο που δεν έπεται του δικαστηρίου ή όχι. Μάλιστα. Απλώς το δικαστήριο αυτόν, ο Αρτέμις, απαιτεί την εκκαθάριση. Και όρισε εκκαθαριστές και γι' αυτό άλλαξε το φάκελο. Όμως, ακύρωσε το φάκελο, ξανακατέβησε. Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία, γιατί μπορεί να είναι χρονοβόρα αυτή η διαδικασία των δικαστηρίων κτλ. Α, δεν αλλάζει την πορεία της μετοχής όμως αυτό. Ναι, όχι. Λέω για το ζήτημα το δεδομένο, ναι. Το οποίο θα δώσει βοήθεια στην όλη πράξη. Ναι, είναι ναι. Κάτι που φέρνεις προευθυνών την Εθνική. Όχι όμως ότι σταματά να υπάρχει αξία της μετοχής. Εκείνο επικυρώθηκε, τέλειωσε. Μάλιστα. Το πώς θα ρευστοποιηθεί αυτή η μετοχή όμως, έχει δεδομένα τέτοια που δεν είναι απλό, γιατί ρευστοποιείται μέσα στις τράπεζες. Οι τράπεζες οι ίδιες. Mm-hmm. Είναι αυτές οι οποίες δημιούργησαν αυτόν τον φαύλο κύκλο της Εθνικής μαζί με την Τράπεζα της Ανατολής και άρα είναι επόμενο ότι θα πολεμούν να μην γίνει. Αφού το κεφάλαιο το οποίο βρίσκεται κατατεθειμένο σε έσκρο λογαριασμό υπέρ των μετόχων από το 1934 μέχρι σήμερα ήταν η Τράπεζα η Εθνική της Γαλλίας που είναι αυτή που σήμερα είναι η Τράπεζα Κεντρική της Ευρώπης. Άρα εκ των πραγμάτων καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα απλό εγχείρημα το οποίο κανείς μπορεί να κάνει κινήσεις σαν παιδάκια. Θέλει πολύ προσοχή και δεν έχει να κάνει όμως τι θα γίνει με τη μετοχή στο σύνολο. Είναι πολλές οι κινήσεις που γίνονται. Κατανοητό, με κατανοητό. Επειδή όμως... Άρα το θέμα είναι εγώ τι θα... Εάν είχε τη μετοχή ο Αρτέμις, ναι. Και είναι ελεύθερη βαρών, τι μπορεί να την κάνει, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όπου θέλει. Γιατί έχει αναγνωριστεί η αξία της. Άρα, εάν την αποδεχτεί αυτός ο οποίος του τη δίνεις, τελειώνει και ρευστοποιείται με τον τρόπο που θα συμφωνηθεί. Δεν έχει να κάνει όμως με το τι θα γίνει νομικά εναντίον της Εθνικής. Mm-hmm. Αυτό είναι το κεφάλαιο που πάει παράλληλα.
Τέλεια. Τώρα, επειδή έχουν υπάρξει κάποιες λασπολογίες και πρέπει να απαντηθούν και αυτές, η μία είναι σε σχέση με την επιστολή, λέει, που έστειλε το Υπουργείο Εξωτερικών, μια παλιά ιστορία, την οποία τώρα, επειδή είδαν ότι υπάρχει αναστάτωση μέσα στην ΕΝΤ, την ξαναέβγαλαν πάλι τα κανάλια, δεν ξέρω ποιος, το Έθνος κτλ. Που λέει ότι το Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής λέει ότι δεν ισχύουν τα 600 του Αρτέμι κτλ. Θέλω λίγο, επειδή είναι παλιό, το έχουμε ξαναεξηγήσει, αλλά θέλω λιγάκι να το ξαναπούμε αυτό, διότι το φέραν πάλι στην επικαιρότητα και ταλανίζει ακόμα και ανθρώπους δικούς μας που το έχουν ξεχάσει. Πραγματικά αυτό έχει υποθεί πολλές φορές, θα το ξαναπώ και δεν υπάρχει πρόβλημα να το ξαναπούμε όσες τις άλλες φορές. Αυτός όλος ο φάκελος, όπως κατατέθηκε και χρησιμοποιείται σήμερα από το Έθνος, καταρχάς κάνω μια μπαύση. Τον ίδιο καιρό που ξεκίνησε όλη αυτή η παραφιλολογία με τα, ναι, όλα τα δεδομένα και άρχισαν οι Έλληνες να τρώγονται το ένας με τον άλλο, ήρθε και μια απόρριψη του Αρείου Πάγου ότι αυτή η μήνυση που είχε κάνει ο Αρτέμις Σόρας εναντίον της Τράπεζας της Ελλάδος και του Μπόμπολα απορρίφθηκε τις ίδιες ημέρες. Αυτό, την επόμενη μέρα, πήραν την μελέτη αυτή που είχε κάνει ο Γιαλτουρίδης με τον Ρήνο, που είναι η ίδια μελέτη που κατατέθηκε τότε και συζητήθηκε με τη Ζούγκλα. Έχουν φέρει στο προσκήνιο αυτόν το φάκελο, ο οποίος είναι καθόλου ψεύτικος. Επ' αυτού του φακέλου, εγώ η ίδια, όταν έγινε η εκπομπή στην Ζούγκλα, αμέσως μετά έκανα μήνυση εναντίον της Ζούγκλας και του Τρενταφυλόπουλου μαζί και του Ρήνου, ναι, και σε αυτό υπέγραψαν και μάρτυρες 144 άτομα. Η μήνυση αυτή ακόμα τρέχει και καλέσαν τους ιδίους για να τοποθετηθούν. Τον ίδιο καιρό, δηλαδή τώρα, που τους κάλεσαν μέσα για να κάνουν το να δώσουν την δική τους την τοποθέτηση, ξαφνικά βρέθηκε ότι ο Άριος Πάγος απορρίπτει την μήνυση του Αρτέμις Σόρα εναντίον της Τράπεζας της Ελλάδος, ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία, λέει, για να δικαστεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Μπόμπολα και ξαφνικά βρισκόμαστε να ανακοινώνει το Έθνος πάλι τις ανοησίες οι οποίες είχαν κοινοποιηθεί νωρίτερα μέσω της Ζούγκλας, με ένα φάκελο που είναι όλο ψεύδι, είναι δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος είναι στοιχειοθετημένος όλος με ανοησίες, ναι, και το οποίο να κυκλοφορεί και στην Κύπρο και να αρχίζει να βγαίνει στον πολίτη, σαν εφημερίδα και να κυκλοφορεί παντού. Ξαφνικά. Ως διαμαγείας όλα αυτά. Τοποθετούμε σε αυτόν ως εξής. Όταν είχε στείλει το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδος τότε την επιστολή που λένε, το Υπουργείο Οικονομικών δεν έστειλε στον Αρτέμις Σόρα την επιστολή. Στον Αρτέμις Σόρα μόνον έστειλε μία επιστολή όταν έλαβε το φάκελο, που έλεγε ότι ευχαριστούμε, λάβαμε το φάκελο και θα ελεγχθεί και θα σας ενημερώσουμε. Μετά από αυτό δεν έχει λάβει ποτέ οποιαδήποτε άλλη επιστολή. Ποτέ. Έκτοτε τους έχει κάνει τα εξώδικα για να λάβει απάντηση και μετά που δεν έχει λάβει απάντηση κατέληξε στη μήνυση. Αυτή είναι η σειρά. Μάλιστα. Το Υπουργείο Οικονομικών τον Οκτώβριο, δηλαδή ένα μήνα πριν παραλάβει, πριν τοποθετηθεί ότι όντως παρέλαβε το φάκελο, είχε βγάλει αυτήν την άτυπη ανακοίνωση ότι εμείς σαν Υπουργείο Οικονομικών δεν έχουμε λάβει από τους κανένα χρυσοθύρα καμία πρόταση κτλ. Άρα το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδος δεν είχε τοποθετηθεί επί της ουσίας της πρότασης. Έτσι. Απλά απάντησε σε κοινές. Είχε λάβει το φάκελο, έκανε την πάπια, να το πω έτσι τελείως λαϊκά. Ναι. Και μέχρι που πήραν τα εξώδικα ξανά από την αρχή, όλοι στην κυβέρνηση και το Υπουργείο και ο Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός και οι πάντες και ο Άριος Πάγος, και αναγκαστικά έπρεπε να απαντήσουν. Εκεί απάντησαν τότε ότι όντως έχουμε λάβει το φάκελο, ο οποίος θα μελετηθεί και θα σας απαντήσουμε. Το Σύνταγμα δε υποχρεωτικώς λέει ότι οποιοδήποτε αίτημα πολίτη σε 60 ημέρες πρέπει να απαντηθεί. Έστω αρνητικά, έστω θετικά. Μες. Εδώ δεν έχουμε καμία απάντηση. Μες. Εσάς τι σας λέει αυτό?
Μας λοιπόν, βάζει σε ύποπτα σκέψη. Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής και όλες αυτές τις ανοησίες που άκουσα και πραγματικά μόνο γέλια μπορούν να ναι, να πούμε στον κόσμο πώς έγινε η ερώτηση για να πάρουν την ανάλογη απάντηση έτσι, να την έχουν ακριβώς, να τη μοστράρουν τώρα και να λέμε. Στο παρελθόν των καιρών που ήμουν στην Κύπρο είχα αναφέρει ότι στο φάκελο της Κυπριακής Κεντρικής Τράπεζας κάποια στιγμή ένας υπάλληλος, ο οποίος ήταν πολύ, είχε δυσφορία στον τρόπο που αντιμετώπιζε την πίεση τη δικιά μου, γιατί δεν έγινε ο έλεγχος ακόμα, τελείως στις αρχές. Ναι. Έβγαλε κάποια στιγμή, άνοιξε το φάκελο και έπεσε από μέσα από το φάκελο και το πιάσα στο χέρι μου. Mm-hmm. Την πρόταση που είχε η πρόταση του το 48,9 δισεκατομμυρίων, που ήταν η πρόταση προς την κυβέρνηση, το έγραφον εκείνο, και να το αρπάζω εγώ και να μου λέει την ίδια στιγμή, είδατε ότι είναι ψεύτικο και γράφει πάνω ψεύτικο. Βλέπω αυτόν το έγγραφο και προσπάθησα και εγώ να καταλάβω γιατί και τους λέω πού το βασίζεστε αυτόν. Έγινε κάποια, λέει εμείς κάναμε τις μελέτες μας κτλ. Βλέπω αυτόν το έγγραφο ξανά και ξανά και ξαφνικά βλέπω ότι υπάρχει μέσα εκεί που αναγραφόταν ο λογαριασμός, στη μέση του λογαριασμού δύο πολύ πολύ προσεγμένα, σβησμένοι δύο αριθμοί. Όταν κρατάς έναν έγγραφο και δεν έχεις δικαίωμα να το κρατάς, οποιοσδήποτε είσαι εσύ αυτός, και το κοινοποιήσεις προς το Υπουργείο, όποιον Υπουργείο, υποχρεούται να σου απαντήσει αν είναι ψεύτικο ή όχι. Αν είναι ψεύτικο, αν είναι όχι, δεν απαντά. Αλλά αν είναι ψεύτικο, θα απαντήσει. Μάλιστα. Υπάρχει μια υπηρεσία στο Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής που μπορείς να στείλεις έγγραφο όταν είναι παραποιημένα έγγραφα, όταν είναι κόπη που δεν τα δικαιούσε, όταν είναι εκεί αν φτάσει. Μπορείς να αιτηθείς, όπως λένε, γιατί αυτό δεν αποδεικνύεται έτσι, αλλά τέλος πάντων να πούμε και το δεδομένο ότι δεχόμαστε και τη δική τους αποδοχή, τη δική τους τοποθέτηση, ότι έτσι το έκαναν και με αυτά τα δεδομένα έφτασε η απάντηση. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά πώς πήραν το φάκελο αυτόν, αλλά άσχετο με αυτό, μπορεί ως τράπεζα της Κύπρου ή Κεντρική Τράπεζα ή οποιοδήποτε φορέας ο οποίος έχει το δικαίωμα, αφού του δώσει ο Αρτέμις να κάνει αυτόν τον έλεγχο, να πάρει απάντηση. Αυτόν το έγγραφο όμως που στάλθηκε από ιδιώτες και κοινοποιήθηκε μετά μέσω της Ελλάδας στην Κύπρο ως ψεύτικο. Γιατί ήταν παραποιημένο έγγραφο. Εμείς το κάναμε και το δηλώσαμε στην Αμερική ότι αν φτάσει στα χέρια σας αυτό είναι ψεύτικο. Εγώ πήγα αμέσως μόλις το είδα, έφτιαξα μια επιστολή και την κατέθεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Κεντρική Τράπεζα, που αυτά όλα υπάρχουν έγγραφα και αποδεικνύονται με πρωτόκολλα, ότι κυκλοφορεί έναν έγγραφο το οποίο μοιάζει, αλλά είναι παραποιημένο, με τα εξής δεδομένα. Αυτό σας παρακαλούμε όπως απομακρυνθεί από τους φακέλους της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί δεν έχουμε σχέση και αυτό είναι ένα έγγραφο το οποίο είναι καθόλου ψεύτικο, είναι παραποιημένο και δεν αντιπροσωπεύει το έγγραφο του Αρτέμις Ώρα. Και το κάναμε γραπτός. Την ίδια στιγμή, λίγο νωρίτερα μάλλον, είχε κυκλοφορήσει και αυτόν το άλλον ανόητο που κρατούσε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης με ημερομηνία 2009. Τα έγγραφα του 2009 ήταν ακυρωμένα το 2012, όταν εκδόθηκαν τα νέα. Άρα εκείνο που κρατούσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, που το έλαβε από τον Παπαδάκη, τον δικηγόρο, ως δείγμα και τον έβαλε να υπογράψει, να μην το χρησιμοποιήσει πουθενά, και είχε υπογράψει και έγγραφο το οποίο λέει ότι δεν το κυκλοφορείς πουθενά, γιατί αυτό δεν γίνεται να κυκλοφορήσει. Και ο λόγος που δεν γίνεται να κυκλοφορήσει είναι διότι δεν υπήρχε σαν έγγραφο πλέον. Ναι. Του το έδωσε να το δει πώς είναι η μορφή του, όχι τι είναι η έκδοση του. Και το κυκλοφορήσαν και αυτό και είναι ψεύτικο. Μα εννοείται ότι πλέον δεν υπάρχει, δεν είναι θέμα ψεύτικου ή όχι. Δεν υπάρχει. Άρα, εξ των πραγμάτων κυκλοφορήσαν δύο έγγραφα, πάνω στα οποία έχουν γίνει μια σειρά από παρατυπίες. Αυτά τα έγγραφα τα στείλα τα έχει μέσα ο φάκελος αυτός που κυκλοφορεί τώρα το Έθνος και το βγάλαν κόλαφος και κόλαφος και κόλαφος. Αυτά ναι. Δεν υπάρχουν. Το ξέρω, επειδή μου τα έχεις εξηγήσει και προσωπικά αυτά, και τα έχω καταλάβει, ήθελα να το ξαναδούμε λίγο το θέμα, διότι ευκαιρία βρήκαν οι λασπολόγοι να ξαναρίξουν πάλι τις ίδιες λάσπες. Και αναιρούμε και τα δικαστήρια 28 του 2014. Ναι. Ενώ έχει γίνει ένα δικαστήριο το οποίο κράτησε 5 ώρες. Όπου στο φάκελο και αυτόν πήγαν να το λιδωρήσουν και να πούν ότι δεν ήταν τα στοιχεία στο ΟΣΤΑ και ένα σωρό ανοησίες. Και ότι ψάχνει το FBI τον Αρτέμι και δεν τον βρίσκει. Με τους μήνες είναι στην Αμερική. Ταξιδεύουμε κάθε λίγο σε όλα τα μήνυα πλάτη του πλανήτη. Μπαίνουμε, βγαίνουμε σε υπουργεία.
καθόμαστε σε τόσες συναντήσεις. Ήταν τόσο δύσκολο να τον βρουν? Ναι, τώρα τι να λέμε, οι ανοησίες είναι απίστευτες και πρέπει να σταματήσουν, γιατί ευκαιρία βρήκαν και κάποιοι άλλοι να μας πούν ότι σας τα λέγαμε κτλ. Και θα μου πεις τώρα, είναι ανάγκη να απαντήσουμε? Καμιά φορά είναι ανάγκη να ξαναπαντήσουμε ξανά και ξανά σε ανοησίες. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν είχε κάτι δημιουργηθεί όλο αυτό, δεν θα υπήρχε καν. Τι ήθελες να πεις, Βίκη μου? Μέσα σε όλη αυτή τη συνομιλία που είχαμε τον Πρόεδρο πριν συμβούν όλα αυτά, όταν ζητήθηκε να βρεθεί με τον Αρτέμι κτλ., εγώ έκανα και μια άλλη ερώτηση. Το αυτό που με προβλημάτισε πάρα πολύ ήταν το εξής. Λέω στον Πρόεδρο, μακάρι όλα αυτά που λέτε να είναι αληθινά και όντως να υπάρχουν χρήματα, τα οποία κατ' εμένα δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και να υπάρχουν τα χρήματα είναι να δει κανείς τους όρους, και όπως σας είπα, εγώ δεν εμπιστεύομαι κανέναν οργανισμό να διαχειριστεί χρήματα. Αυτόν το λέω και το τοποθετώ. Καλά, εν πάση περιπτώσει, Βίκυ μου, τώρα μην σταματάμε εκεί, διότι όχι, λέω, πάω τώρα παρακάτω, που λέω, τα βρήκε τα χρήματα τώρα, είναι κάτι λέω, τώρα το οποίο το λένε προς όλες τις κατευθύνσεις κάποιοι. Μακάρι να βρει, μακάρι να φέρει ο άνθρωπος εργαλεία, μακάρι να κάνει. Καλοδεχούμενα είναι, δεν λέει ο Βεβαίως, και θα ελεγχθούν ανά πάσα στιγμή τι είναι και πώς ήρθαν και τι δεσμεύσεις υπάρχουν κτλ. Το αφήνω στην άκρη. Γι' αυτό εγώ λέω όλα στο φως, δεν έχουμε να κρύψουμε κανένα τίποτα. Εγώ ήρεμα, ψύχρεμα, χωρίς γκρίνιες, χωρίς μαλώματα. Αδέρφια, εδώ είμαστε και ό,τι κάνουμε το κάνουμε για το καλό της πατρίδος. Μακάρι δηλαδή, τι να πούμε όχι σε κάτι καλό που θα έρθει. Μακάρι να έρθει και ένα και δέκα καλά. Δίπλα και ξανά θα βρεθούμε στην πορεία και όλα αυτά θα είναι καλά μαζί, αγαπημένοι. Έτσι. Λοιπόν, εάν είναι αληθινά όλα και αυτά. Και μακάρι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο οποιοδήποτε καλό πρέπει να έρχεται να υλοποιηθεί. Τι, χωρίς συζήτηση. Ένα θέμα το οποίο έχει υποθεί ήταν το εξής. Όταν εγώ ρώτησα, ωραία, και όλα αυτά για την Κύπρο, πώς τα χειρίζεται κανείς που δεν υπάρχουν τέτοια δεδομένα? Η Κύπρος ποια είναι η τοποθέτηση, τι θα γίνει για την Κύπρο? Η απάντηση είναι ότι η Κύπρος δεν συζητιέται. Η Κύπρος δεν μπορεί να συζητηθεί. Και λέω, πώς μπορεί να μην συζητηθεί η Κύπρος? Έχουμε δηλαδή, κάνω σκέψεις τώρα, έχουμε δηλαδή συμφωνήσει κάτι για την Κύπρο και εμείς δεν το ξέρουμε? Η Κύπρος είναι έξω από όλον αυτό, ό,τι και αν είναι αυτό το πλάνο. Όχι, η Κύπρος δεν μπορεί να την αγγίξουμε. Εμείς τόσο καιρό λέμε ότι δεν υπάρχει λύση στην οποία να μην είναι και Κύπρος μέσα. Γι' αυτό και στους δημάρχους, όπως τα έχουμε φτιάξει, είναι Ελλάδα, Κύπρος και απανταχού Ελληνισμός. Δεν τους αρέσει μεν, αλλά δεν έχει σημασία δε. Για μας η Κύπρος είναι Ελλάδα. Δεν μπορεί να χωρίσουμε την Κύπρο και άρα άστε τη για μετά και θα δούμε. Ό,τι και αν είναι αυτή η λύση. Η Κύπρος πάει μαζί με την Ελλάδα. Αυτά μας κάναν τόσο καιρό. Μας χωρίσαν την Ελλάδα. Ένα κομμάτι είναι η Κύπρος, να ακούσουμε τώρα και για την Κρήτη, να ακούσουμε και για τη Θράκη, να ακούσουμε και για, και για τα νησιά και για την Πελοπόννησο. Τι στο καλό θα δούμε? Ότι δεν πειράζει, δεν το συζητούμε αυτόν τώρα? Ότι είναι για να υλοποιήσουμε έργα? Μα εμάς δεν μας ενδιαφέρει να υλοποιήσουμε. Εντάξει, νομίζω ότι αυτή η κουβέντα τώρα λίγο είναι... Εγώ δεν λέω τίποτα παράξενο. Εν πάση περιπτώσει. Βίκυ μου, ένα τελευταίο μήνυμα, γιατί η ώρα πέρασε και πρέπει να πάω να πάρω το παιδί από το σχολείο. Για τον αγώνα συνεχίζουμε, πώς συνεχίζουμε και τα λοιπά. Ο αγώνας συνεχίζεται όπως ξεκινήσαμε, συνεχίζουμε. Χωρίς πολλά, η πορεία μας είναι ίδια, δεν αλλάζει τίποτα, θα προχωρήσουμε. Και όλα αυτά που ακούω τώρα αρχίσαν να λασπολογούν, να λένε το ένα, να λένε το άλλο, η ουσία είναι μία. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα άτομα. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα τι κάνει ο καθένας, μας ενδιαφέρει η Ελλάδα και το όραμα να φτάσουμε στον τελικό προορισμό, την Ιθάκη. Η αλήθεια είναι, η αλήθεια είναι να βγούμε από τη λήθη. Είναι αυτό το στερητικό, το α και το λίθος, τη λήθη δηλαδή. Και το οποίο όμως την ίδια στιγμή είναι η ζωή μας, η οποία είναι ο ρυθμός της ψυχής μας, το οποίο συντονιζόμενο με το λόγο μας μπορεί να βγάλει εμάς από τη λήθη. Άρα πρέπει να είμαστε με καθαρά μυαλά, να δούμε τη ροή των εξελίξεων. Ούτε και να φέρω χρήματα σημαίνει τίποτα. Όλα αυτά και να έρθουν και να μην έρθουν, πρέπει να δούμε την πορεία. Πού καταλήγεις, τι δεσμεύσεις, πώς ήρθαν, από ποιον ήρθαν, τι έκανες για να έρθουν, και όλα αυτά μαζί βγάζουν έναν αποτέλεσμα. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε, τουλάχιστον εγώ σαν Βίκη, άστο το εμείς, εγώ σαν Βίκη, είναι ότι όπως ξεκίνησα, θα συνεχίσω.
έχω κάνει αυτή την πορεία για να μπορέσω να δώσω το μικρό δικό μου λιθαράκι σε έναν αγώνα τρισμέγιστο. Εδώ ξεκινήσαμε, θα συνεχίσω και όπως το καταλαβαίνω μέσα από όλα αυτά, χωρίς να έχω εμπάθειες, πάω προς τη μεριά την οποία καταλήγει εκεί που πρέπει να καταλήξει. Δεν αλλάζω σήμερα, εχθές έλεγα έτσι και αύριο, σήμερα τα λέω αλλιώς. Okay. Γι' αυτό πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να αντιμετωπίσουν σήμερα αυτό το πράγμα που συμβαίνει μπροστά τους με νυφαλιότητα, να δουν τι είναι τα πράγματα. Δεν είναι για να κατακρίνουμε κανένα. Ελπίζω αύριο να καταλάβουν τα λάθη που έχουν γίνει και να έρθουν πίσω μονιασμένα τα πράγματα για να συνεχίσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε να φτάσουμε στον τελικό σκοπό. Και αν υπάρχουν όντως εργαλεία και αν υπάρχουν όντως άλλος τρόπος προσέγγισης, δημοκρατίες υπάρχουν να καθίσει κανείς να τις συζητήσει και να βρει λύσεις. Αυτά τα μυστικά των μυστικών, εγώ δεν τα μπορώ. Εγώ μπορώ να βασίζομαι μόνο στα πόδια μου, τα οποία αυτά που ξέρω, αυτά που μπορώ και αυτά που κατανοώ. Από εκεί και πέρα όλα εντάξει, τα άλλα... Βίκυ μου, μυστικά τώρα και σκοτεινά σημεία υπάρχουν και μπορεί να υπάρχουν για στρατηγικούς λόγους, όπως λέει και ο Αρτέμης. Είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μην χρειάζεται να βγουν όλα στον αέρα. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί ο κόσμος να κάνει υπομονή και να μάθει κάτι αργότερα, αρκεί να βλέπει μια προσπάθεια να συνεχίζεται όπως μέχρι τώρα γινότανε κτλ. Κτλ. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα, δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Και το ζήτημα του όρκου, ήθελα έτσι να συζητήσουμε, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει φοβήσει αρκετό κόσμο και θέλαμε να πούμε και γι' αυτό κάποια πράγματα, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Ελπίζω να μας δοθεί ξανά η ευκαιρία να τα πούμε και ελπίζω ό,τι είναι να γίνει, να γίνει σύντομα, να μην διονυστεί μια κατάσταση μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, διότι θα γκρεμίσει το οικοδόμημα που χτίσαμε με τόσο πόνο. Να είστε όλοι καλά. Όπως είπα, ο αγώνας συνεχίζεται, είναι συλλογικός. Δεν σταματάμε αυτό που ξεκινήσαμε. Τα πράγματα θα εξελιχθούν σιγά σιγά, μακάρι να πάνε όλα προς το καλό και πάλι εδώ είμαστε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Γεια σου Βίκυ μου, καλό αγώνα.